CY. Ελάτε στον κόσμο μου. Η νέα ιστοσελίδα από τον Φιλελεύθερο. Πανηγύρια αγάπης ραδιομαραθωνίου Παραλιμνίου. Παίξτε στα φουσκωτά και βολτάρετε με τετράτροχα αυτοκινητάκια. Διασκεδάστε στη συναυλία του Αντώνη Οικονόμου. Όλα αυτά σας περιμένουν στο πιο ζωντανό και διασκεδαστικό πανηγύρι αγάπης. Κυριακή 14 Οκτωβρίου, 1 με 9, πλατεία Αγίου Γεωργίου Παραλίμνη. Μόνο η αγάπη μπορεί. Ραδιομαραθώνιος 2012. Από τη Λαϊκή Τράπεζα και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Βλέπετε Trick 1. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Και θέλει καλό σας απόγευμα. Ένα θέμα εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλη αυτή την κρίση που αντιμετωπίζουμε ως άνθρωποι, αλλά αυτή τη φορά ιδωμένο μέσα από ένα άλλο επίπεδο. Έχουμε πίστη, πίστη σώζει, υπάρχουν από την άλλη πλευρά άγγελοι που μας βοηθούν όντως. Εμείς γιατί φτάνουμε στα πρόθυρα να θέλουμε μερικοί από εμάς να αισθανόμαστε ότι μας τελειώνει ακόμα και η ζωή. Και έχουμε παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες και στο ελλαδικό τοπίο αλλά και στο δικό μας ανθρώπους οι οποίοι δίνουν και τέρμα στη ζωή τους. Εμείς θέλουμε να κρατηθούμε από τα όμορφα. Περιμένουμε πάντα τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις στο 77 77 10 88. Εάν πιστεύετε σε κάτι, εάν αυτό το κάτι σας βοηθά, εάν όχι, εάν αισθάνεστε θλίψη, αν έχετε φτάσει σε σημείο που να αισθάνεστε ότι δεν αναπνέετε. Θα καλωσορίσω τον Γρηγόρη Γρηγορίου, ψυχίατρο συνεργάτη της εκπομπής μας, τον Χριστάκη Ευσταθίου που είναι θεολόγος, επίσης συνεργάτης μας, Γιάννα Λαζάρου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, είναι εκπροσωπείτε τον Όμιλο Ελεύθερης Σκέψης. Εσείς έτσι μια μικρή παρένθεση πιστεύετε σε κάτι? Είναι ιδέα της ζωή. Στη ζωή, χωρίς να λέτε αν είναι Θεός από πίσω της, χωρίς να λέτε αν είναι η φύση, το σύμπαν, υπάρχουν δυνάμεις. Υπάρχει. Αυτό μόνο που βλέπουμε. Ναι. Αυτό μόνο που βλέπουμε. Ναι. Την Μάρου Μακρόπερ, ερευνήτρια, γνωστή για αυτό το πλαίσιο που προσδίδει η ίδια στις ερευνές της σχετικά με τους αγγέλους. Λοιπόν, πριν πάμε να ακούσουμε τις απόψεις σας, έχουμε τον Άγγελο στο στούντιο 2, να του δώσουμε τον λόγο. Είναι μια μαρτυρία ανθρώπου από αυτό που αισθανόμαστε που ξυπνούμε το πρωί και το αισθανόμαστε περισσότερο. Δηλαδή, δεν αντέχω άλλο. Άγγελε, το έχεις αισθανθεί πολλές φορές, αντιλαμβάνομαι. Πάρα πολλές φορές. Πες μας λίγο την δική σου κατάσταση. Η δική μου κατάσταση είναι ότι γύρω από δουλειά, εδώ και αρκετά καιρό. Mm-hmm. Δεν βρίσκω δουλειά. Εντάξει, το παλεύω ελίτα. Κάθε μέρα βάλω το σταυρό μου κάθε πρωί, αλλά η δουλειά μου δεν έχει. Θυμάμαι που έπαιρνες τηλέφωνο και αισθανόσουν ότι δεν έχεις ελπίδα να σηκωθείς το πρωί και να πας να κάνεις τις προσπάθειές σου. Δηλαδή δεν έχεις κίνητρο να σηκωθείς το πρωί από το κρεβάτι. Είναι αλήθεια αυτό? Ναι, είναι αλήθεια. Πες μας λίγο πώς αισθάνεσαι, Άγγελε. Εντάξει, ήρθα πολλές φορές σε σημείο να απονάθω στο τέρμα στη ζωή μου. Γιατί όταν έχεις να πληρώσεις και διατροφές, να είσαι και χωρισμένος, καταλαβαίνεις τις δυσκολίες. Δηλαδή κινδυνεύεις άμεσα από τη μια να πάει φυλακή, από την άλλη να βάλεις και να αφήσεις και τέρμα στη ζωή σου. Δίχως σπίτι, δίχως χρήματα, δίχως δουλειά, δίχως συγγενείς. Συγγενείς υπάρχουν, λέτε, αλλά με αυτήν την κρίση για να ζεις σου βέβαια. Είναι όλοι σε χειρότερη θέση. Ακριβώς. Την ώρα που εσύ αισθάνεσαι ότι δεν έχεις τρόπο, φως στο τούνελ, είναι θλίψη αυτό που βαραίνει τη ψυχή σου, απελπισία, θέλω λίγο να... δεν έχεις ελπίδα.
Ελπίδα μπορεί να υπάρχει έλλειτα, αλλά λόγω ότι είναι αυτή η απελπισία με στη μέση να θέλεις να φάεις, να πιείσαι στον εγκαθίσαι σαν άνθρωπος κάπου και να μην κρατεί λεφτά. Να βλέπεις τους άλλους να καθούνται, να πίνουν τον καφέ τους και εσύ να μην κρατήσεις τίποτε, να έστω έναν καφέ. Κιάνεσαι μια απελπισία. Πήγες, εξομολογήθηκες έτσι σε κάποιον ειδικό ψυχίατρο ή ψυχολόγο τουλάχιστον από το κράτος που προσφέρεται αυτή η υπηρεσία, όλο αυτό το πακέτο που σε βαραίνει, Άγγελε. Σε ψυχολόγο δεν πήγα. Όμως σε ιερέες εξομολογήθηκαν. Ναι. Τι σου λένε οι ιερέες? Να έχεις πίστη στο Θεό και κάτι θα βρεθεί. Έχεις πίστη στο Θεό? Έχω, βεβαίως. Άρα γιατί αισθάνεσαι ότι θέλεις να φτάσεις σε ακρότητα, αφού έχεις πίστη? Μα η πίστη, άντε να έχεις πίστη συνέχεια, πότε να έρθει αυτή η μέρα που να πω δουλειά. Θέλεις, Γρηγόρη Γρηγορίου, κάτι να ρωτήσεις τον άνθρωπο που φιλοξενούμε? Είναι κατάθλιψη αυτό που φέρνει σε αυτά τα αποτελέσματα? Δεν έχω κάποια ερώτηση, ίσως αργότερα. Εγώ σαν ψυχίατρος πρέπει να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Το ένα είναι ο ιδεασμός ο αυτοκτονικός ή η απόπειρα αυτοκτονίας, η οποία γίνεται μέσα στα πλαίσια μιας ψυχιατρικής ασθένειας, για παράδειγμα κατάθλιψης ή σχιζοφρένειας ή ορισμένες διαταραχές προσωπικότητας ή σε κατάχρηση ουσιών όπως το αλκοόλ. Πολλοί που σκέφτονται όμως να δώσουν τέρμα στη ζωή τους ή φτάσουν σε ένα στάδιο απόγνωσης που λένε θέλω να κλείσω μάτια μου, να μην βλέπω τα προβλήματα, δεν έχουν ψυχιατρικές ασθένειες. Απλώς τους συμβαίνει κάτι απότομα στη ζωή τους, για παράδειγμα ανεργία, οικονομική κρίση κτλ. Χάνουν φίλους, απώλεια αγαπημένων προσώπων. Ταρακουνούνται τόσο στο κοινωνικό τους, στην κοινωνική τους δομή, που ξαφνικά αναπτύσσουν ιδεασμών αυτοκτονικών. Οπότε θα ξεχωρίσουμε λίγο το ψυχιατρικό το κομμάτι, που η αυτοκτονία παρουσιάζεται σαν φαινόμενο όταν αυτοί οι άνθρωποι φτάσουν σε απόγνωση, και την περίπτωση του Άγγελου, που σίγουρα δεν έχει ψυχιατρικό ιστορικό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά οι περιστάσεις τον οδηγούν να πτύξει και συμπτώματα καταθλιπτικά και να έχει αυτόν την απογνώση. Ωραία. Θα προχωρήσουμε και με τον θεολόγο μας, θα σας ακούσουμε όλους. Μόλις έχουμε τηλέφωνα θα αρχίσουμε να βγάζουμε, γιατί πρέπει να πούμε κατά πόσον εμείς αισθανόμαστε ότι μας δίνει δύναμη αυτή η πίστη που έχουμε ή κατά πόσον δεν μας δίνει και πώς το αντιμετωπίζουμε. Εσείς, κύριε Σταθή, αφού λέμε ότι υπάρχει Θεός και αφού λέμε ότι έχουμε μια πίστη, πού είναι αυτός ο Θεός και πού είναι αυτή η πίστη να μας βοηθήσει όταν είμαστε πια στο πάτωμα? Και αυτό είναι ερώτηση προς εσάς, γιατί πολλοί λένε την ώρα που έχω ανάγκη πού είναι. Ακριβώς είναι, Λίτα, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, σε αυτές τις στιγμές της δοκιμασίας, της μεγάλης θλίψης, του πόνου, που ακριβώς ο άνθρωπος μπορεί να νιώσει και να αισθανθεί με την πίστη του, την πίστη ως ζωντανή σχέση, στο Θεό. Και ακριβώς αυτή η πίστη είναι εκεί που γεννάει και αυτό που ονομάζουμε ελπίδα, είναι αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος για να μπορέσει να σταθεί αξιοπρεπώς μπροστά σε αυτές τις δυσκολίες, σε αυτές τις δοκιμασίες. Διότι πρέπει να επισύρουμε την προσοχή στο γεγονός ότι όλο αυτό το γκρέμισμα που σημειώθηκε δεν είναι τίποτε άλλο παρά χρεοκοπία, αν θέλετε, αυτής της αντίληψης, αυτής της προσέγγισης του ανθρώπου, δηλαδή να θεοποιήσει καταστάσεις οι οποίες στο τέλος τον πρόδωσαν, όπως είναι το χρήμα, όπως είναι τα υλικά αγαθά, τα οποία έχουν την ιδιαίτερη αξία τους όταν τα χρησιμοποιούμε σωστά. Αλλά όταν τα θεοποιήσουμε, είδου που κατήντησε η ανθρωπότητα, είδου που καταντούν τους ανθρώπους, τους οποίους τώρα αντιμετωπίζουν και όχι ως ανθρώπους προσωπικότητες, αλλά ως μάζες, ως αριθμούς κλπ. Και τους συνθλίβουν στο πέρασμά τους. Και ακριβώς είναι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που πιστεύω ότι η ζωντανή σχέση με την Εκκλησία, με τον Θεό, ακριβώς διατηρεί ζωντανή αυτή την πίστη, την ελπίδα, διότι έχουμε και άπειρα παραδείγματα μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας, η οποία ακριβώς αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν αφήνει τον άνθρωπο να λυγίσει και να
καταντήσει, αν θέλετε, σε αυτό το απονενοημένο διάβημα, μου επιτραπεί να το χαρακτηρίσω έτσι, αλλά του δίνει τη δύναμη να ορθώσει το ανάστημά του και να σταθεί αξιοπρεπώς. Τώρα θα μου πείτε έτσι διάφορα ότι μα είναι άνεργος, είναι αυτά που ακούσαμε. Εγώ έχω και άλλη ερώτηση. Έχουμε δύο τηλέφωνα που περιμένουν να τα πάρουμε. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Στρατίου, ο Θεός αφού είναι τόσο καλός και αφού είναι η αγάπη και αφού είναι όλα αυτά, γιατί δεν μας βοηθά και μας αφήνει να παίρνουμε μέσα από τόσες δοκιμασίες. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια... Όχι, έχω εγώ έτσι, ναι, εδώ πριν να προχωρήσουμε, εφόσον με ρωτάτε. Ναι. Αν κοιτάξουμε και τη ζωή των Αγίων, των πνευματικών ανθρώπων, θα δούμε ότι είναι μέσα από αυτές τις θλίψεις, μέσα από αυτές τις δοκιμασίες που αναδείχθηκαν. Και ακριβώς εκεί ένιωσαν και την παρουσία του Θεού. Mm-hmm. Να μην σας πω ότι υπήρξαν και περιπτώσεις πνευματικών ανθρώπων, οι οποίοι όταν δεν είχαν αυτές τις δοκιμασίες στη ζωή τους, ένιωθαν την απουσία του Θεού τέλος πάντων. Ναι. Και κατά κάποιον τρόπο έλεγαν έτσι, μήπως με ξέχασε ο Θεός. Mm-hmm. Αλλά αυτό θέλει έτσι προϋποθέσεις πνευματικές για να το αντιληφθούμε. Δεν μπορούμε έτσι μέσα μόνο από κάποιες λογικές διεργασίες να το... Έχουμε μία τηλεφωνική παρέμβαση, θα σας ακούσω όλους, έχουμε πολύ ώρα έτσι για να έχουμε και... Μπορεί να... κάποιος να μην συμφωνεί με τον άλλο, είναι όλες οι θέσεις θεμητές. Να πληρώσω κάτι, όχι να διαφωνήσω, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ατόμων που είναι θρησκευόμενοι, έχουν βαθιά πίστη. Παρά τα αυτά, όταν έρθουν σε απόγνωση, κάνουν απόπειρα, για παράδειγμα, αυτοκτονία. Ξέρουμε ότι είναι. Οπότε, αυτό που... γιατρέα μου, επιτρέπετε, ναι. Όμως πρέπει να διαχωρίσουμε την απόπειρα από την ίδια την αυτοκτονία. Διότι και άλλο αυτό, η απόπειρα και άλλο η διαφθορά. Να αναφέρουμε εδώ, Ελίτα, ότι. Να μην χάσω το τηλέφωνο και θα χαθούμε. Να μην το κάνουμε μόνο. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Με ακούτε? Πολύ καθαρά, πείτε μας. Θα ήθελα να σας πω πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος νωρίτερα περί αυτοκτονίας. Mm-hmm. Εγώ με το σύζυγό μου είμαστε ένα χρόνο άνεργοι. Εγώ είμαι άρρωστη. Δεν μπορεί να βρει δουλειά πουθενά. Ένα βράδυ ανέβηκε στον πέμπτο όροφο τελευταία να αυτοκτονήσει. Διότι δεν είχαμε και δεν έχουμε ούτε να φάμε και δεν έχουμε σπίτι. Όσον αφορά για το Θεό, ναι, πιστεύουμε στο Θεό, αλλά ο Θεός δεν μπορεί να σου δώσει να πληρώσεις το ενίκιο. Ούτε εγώ, είναι περίπτωση που δεν βοηθάει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ο Θεός είπε, περπάτα με τα σαντάλια, διάνεψε και τότε θα είσαι κοντά μου. Mm-hmm. Έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση απελπιστική. Μέχρι που ήμασταν αλλιώς μαθημένοι, τα είχαμε όλα και αναγκάζομαι να σουρώνω το νερό από τη βρύση της αθαλάκωσης για να μαγειρεύω όταν έχω ένα πακέτο μακαρόνια που κάθε μέρα έτρωγα και κάτι καλύτερο, το καλύτερο. Οι ντουλάπες μου είναι γεμάτο με ακριβά ρούχα και έτσι και έτσι και καταστραφήκαμε. Τώρα θέλω, το μόνο που θέλω είναι να κοιμηθώ, να ξαπλώσω, να κοιμηθώ τη νύχτα και να μην ξυπνήσω. Αυτή τη βδομάδα ήταν, λέω, να αυτοκτονήσουμε και είπε να πάμε κάπου να αυτοκτονήσουμε. Επήγε σε τόσες δουλειές, τον γελάσανε, επειδή είναι 56 χρονών, που είναι πολύ καλός τεχνίτης, και παίρνανε λοδακούς. Δεν μας κάνει, θα είσαι μεγάλος. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που πολέμησε για την πατρίδα, που ήταν 3 χρόνια στο στρατό, mm-hmm. πρέπει να πεθάνουμε εμείς? Επειδή είναι μεγάλος δεν πρέπει να δουλέψει και πρέπει να δουλέψουν οι αλλοδαποί? Καλή μου, πήγε με τα πόδια σε όλα τα μαγαζιά, τις περιοχές που υπάρχουν τα μαγαζιά, και μέσα όλοι είναι, πώς το λένε, αλλοδαποί. Δεν έχω τα μαζί του. Αλλό. Ναι, σας ακούμε πολύ καθαρά. Ναι. Είμαστε για αυτοκτονία, πραγματικά για αυτοκτονία. Γιατί όταν βλέπεις τον άλλον να ψωνίζει, τον άλλον να τρώει ή να τρώει ένα σουβλάκι και εσύ να μην μπορείς να φας ένα σουβλάκι τη στιγμή, μπορούσες να φας 4 πριν γίνει αυτό που κάμανε, διότι επίτηδες το κάμανε, όλα είναι μια προδοσία τα πάντα. Αυτοί καλοτρώνε, βγαίνουνε, λένε μπλα 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 εκεί χάμω, και για τους άλλους δεν νοιάζονται για το λαό. Δεν νοιάζονται. Προτιμούνε τους αλλοδαπούς πιο πολύ. Όχι πιο πολύ. Ναι, συνεχόμενα παίρνουν νεαρούς αλλοδαπούς.
πώς θα πάρουν το σύζυγο το δικό μου 56 χρόνο όταν είναι ο τριαντάρης ο λογακός και θα κοιμηθεί εκεί και το βράδυ και έχουν και σπιτάκια και τους βάζουν μέσα και κοιμούνται. Δηλαδή, ή φτάσαμε στο σημείο, είμαι άρρωστη, δεν έχω φάρμακα να πάρω χρήματα, δεν έχω χρήματα, ντρέπομαι που το λέω. Έχετε απευθυνθεί σε εθελοντικούς οργανισμούς, Ερυθρό Σταυρό? Όχι, το μόνο που απευθύνθηκα σε κάποιο πολιτικό γραφείο και είπα θα βοηθήσουνε και είχε ξαναπάει ο σύζυγος αυτόν τον κύριο και μόλις τον είδε, άλλαξε αυτό και δεν θέλω, γι' αυτό θέλω εκείνο. Θέματα. Εν τω μεταξύ πήγαινε ένα χρόνο και γραφόταν σε Ταμείο Ανεργίας και μετά από δύο μήνες του είπαν ότι δεν δικαιούσε ούτε επίδομα ανεργίας ούτε τίποτα. Είναι αυτά που συμβαίνουν, απίστευτα πράγματα όμως. Να πεθάνουμε, δεν έχουμε... Ναι, αλλά κοιτάξτε, υπάρχουν εθελοντικοί οργανισμοί. Εμείς θα κάνουμε προγράμματα και θα τους φιλοξενήσουμε. Σας παρακαλώ, κάντε κάτι, γιατί είναι, συγγνώμη, πάρα πολλές οι οικογένειες και είμαστε δυστυχισμένοι, απελπισμένοι. Δεν κοιμόμαστε τη νύχτα, τρέμουμε ολόκληροι και λέμε αύριο τι θα γίνει, θα ζούμε το πρωί. Θα μας έρθει πάρα πολλές φορές στο μυαλό, λειτουργεί παράξενα, περίεργα πάνω σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μείνετε μαζί μας. Όλο το θέμα σήμερα θα είναι απάνω σε αυτά. Άλλες δύο τηλεφωνικές γραμμές να μου επιτρέψετε και να τρέξω λίγο με την κυρία Λαζάρου και την κυρία Μακρόμπερτ. Παρακαλώ. Ναι, η κυρία Ανώνυμη, να την ακούσουμε. Παρακαλώ. Δεν μας μιλάει, να πάμε στο επόμενο. Παρακαλώ. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, πολύ καθαρά. Θα ήθελα να μείνω ανωνυμή, απλώς είναι καιρός να μας μείνει για εμάς. Διότι, συγγνώμη, εγώ έχω να εγκαταστήσω ο γιο μου στον πατέρα του. Είμαι στους δρόμους εδώ και μια εβδομάδα. Τι εννοείτε είστε στους δρόμους εδώ και μια εβδομάδα, πού ήταν το σπίτι σας? Νοικίαζα από τη στιγμή που μας τα κόψανε και τους λέμε ότι δεν έχουμε να πληρώσουμε, έχουμε μείνει χωρίς λεφτά. Οι ενοικιαστές θέλουν τα ενοικιά τους. Το ρεύμα θέλει την πληρωμή του. Το νερό θέλει την πληρωμή του. Εγώ δεν σας παρούμε χτίζεγα μου από την αυτοκτονία. Γιατί είχα μακριά το γιο μου. Πού είναι όλα αυτοί που λέγανε κάνανε λάθος. Πούντους. Γιατί δεν γίνουν να μας στηρίξουν. Να μου είπανε, κάναμε λάθος. Είμαστε όμως εδώ δίπλα σας. Κανένα. Θα σας πω κάτι, θα κρατήσω αν μου επιτρέπετε τη λίστα των τηλεφωνημάτων όσοι θέλετε και θα φροντίσουμε ως πρόγραμμα να δώσουμε αυτά για όσους επιθυμείτε σε οργανισμούς, γιατί υπάρχει εθελοντισμός και φτάσαμε πραγματικά σε αυτά τα σημεία που υπάρχουν άστεχοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μυστικοί και έχουν χάσει και την παραμικρή ελπίδα. Θα πάρουμε και το άλλο τηλέφωνο, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Λαζάρου, αυτά τα ζούμε όλοι. Μαρικά όμως. Σας ακούμε. Να σχολιάσω για ποιον να πω. Ό,τι θέλετε. Ναι. Σας δίνω το, έχουμε μείνει άφωνοι όλοι με την απελπισία που ακούσαμε. Και του Άγγελου αλλά και των φίλων. Δεν ξέρω, εγώ έχω βρεθεί αρκετές φορές στο την συγκεκριμένη, διότι δεν είχαμε σταθερή δουλειά. Πολλές φορές ήρθα στο σημείο να διαρωτηθώ τι θα γίνει αύριο. Έξω δε και όταν λέμε πλευθερός σκεπτικισμός όμως, κατάμε που διαφέρει νομίζω από τους υπόλοιπους. Και ήθελα να καταλάβω. Διότι λειτουργούμε βάσει της λογικής. Είστε άθεοι. Ναι. Δηλαδή δεν έχετε θρησκεία. Ή δεν πιστεύετε σε Θεό. Έτσι για να καταλάβουμε το... Ο ένας όρος είναι άθρησκος, ναι. Ο άλλος είναι άθεος. Μάλιστα. Όχι άθρησκοι, άθεοι. Το τι σου δίνει η απελευθέρωση από όλων των ειδών της προκαταλήψης συμπεριλαμβανομένης και της θρησκείας είναι ακριβώς τη δύναμη να αντιμετωπίσεις τα πάντα μόνος σου. Να κατανοήσεις δηλαδή
ότι αυτό το οποίο μπορώ να χρησιμοποιήσω σαν εργαλείο επιβίωσης είναι στην ουσία ο δικός μου εγκέφαλος. Πιο παλιά, όταν ήμουν κι εγώ θρησκευόμενη, διότι όλοι εδώ γεννήθηκαμε, αντιμετώπισα τα πράγματα, διότι είχα, όπως είπα, αντιμετώπισα πάρα πολλές δυσκολίες και στην ίδια μου τη ζωή, οικονομικές δυσκολίες, με την υγεία μου. Μπαίνει το ερώτημα, μα καλά, γιατί εγώ, γιατί εμένα, δοκιμάζει με, γιατί όχι τον άλλον, τον δίπλα μου, και μόνον εγώ είμαι μέσα στη λίστα. Έτσι αντιλαμβάνεσαι το Θεό να μου επιτρέπετε, να μην κάνει λίστες. Όχι, αντιλαμβανόμουν, είναι ο σωστός χρόνος που να χρησιμοποιήσετε. Αλλά μετά σηκώνει μια απάντηση εδώ, Ελίτα, ή διευκρίνηση. Αν τελειώσω, μπορείτε να... Ναι, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα σε βάλει μέσα σε άλλα μονοπάτια, το οποίο είναι ακριβώς όπως είπε και ο κύριος Γρηγόρης προηγουμένως. Μπορεί να είσαι θρησκευόμενος βαθιά και όμως να καταλήξεις στην αυτοκτονία. Είχαμε περίπτωση στη δική μας την οικογένεια που ήταν όντως θρησκευόμενος πολύ, αλλά δεν άντεξε ένα συγκεκριμένο συμβάν, αυτοκτόνησε. Άρα πιστεύω ότι το να στηρίζεσαι πάνω στην δική σου τη δύναμη, να αντιληφθείς δηλαδή ότι η ζωή που έχεις είναι αυτή η ζωή η οποία ζεις εδώ στη γη. Και κάτι άλλο που μπορεί να σε περιμένει μετά και να έχεις μέσα σου και το φόβο και οτιδήποτε, μεγαλώνει τη δύναμη την οποία κατέχεις. Θα επανέλθουμε για να ακούσουμε και... Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Σταθή, και να πάρω μια τηλεφωνική για να πω στην κυρία Μακρόπε. Θα καταφάσω τον χρόνο. Απλώς, έτσι από ό,τι αντιλήφθηκα και η αθλία που χάστηκε εδώ, βλέπετε ότι βασίζεται σε κάποιες ίσως και σφαλμένες και νοσηρές αντιλήψεις. Έχει περάσει δύσκολα η κυρία. Ακριβώς το οικογένειά της και είπε γιατί σε μένα. Το λαμβάνω αυτό υπόψη και μάλιστα έχει και απάντηση αυτό το ερώτημα. Αλλά έτσι πρώτα να διευκρινίσουμε, θρησκευόμενος άνθρωπος, θρησκεία. Πολλές φορές υπονοούμε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνοδεύεται από χίλιες δυο δυσιδαιμονίες, προκαταλήψεις, ενώ ο χώρος της αυθεντικής εκκλησίας πιστεύω είναι ότι είναι η κατάσταση που απελευθερώνει τον άνθρωπο από όλα αυτά. Και βλέπετε εδώ ότι υπάρχει ένας συσχετισμός. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος πιστεύει σε μια θρησκοληψία, σε μια, θέλετε, θρησκεία η οποία του βάζει χίλια δυο έτσι στεγανά, του βάζει χίλια δυο πράγματα που τον κυνηγούν. Ακούσα και οι αλίστες προηγουμένως. Φυσικά θα έχει έτσι μια αντίληψη πολύ πολύ. Είναι πιο καταπληκτική. Είναι πιο καταπληκτική. Ότι μετά αντιλήφθηκα ότι το πράγμα το οποίο γίνεται είναι θέμα αλαζονίας. Το ότι θέλουμε να πιστεύουμε κάποιον. Το ότι θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε, όπως είπετε και εσείς στη λίστα κάποιου, είναι αλαζονικό να περιμένω, ακόμα και για τους ίδιους οι οποίοι πιστεύουν ότι εγώ πρέπει να βοηθηθώ. Δηλαδή καθαρά που θέμα... Τι σημαίνει εγώ, πώς το... Αλαζονικό. Γιατί εγώ και όλοι δίπλα μου. Αυτό είναι το θέμα καθαρά σκέψης. Θα μου επιτρέψετε, είναι ένα τηλέφωνο να πάρουμε και την άποψη της Μάρος Μακρόμπερ, δύο τηλέφωνα και μετά μπορούμε να τρέξουμε περισσότερο σε ο καθένας μέσα από διάλογο και με τα τηλεφωνήματα πάντα των τηλεθεατών μας. Κύριος Ανώνυμος, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Εγώ δοκιμάζομαι από το Θεό από το 2000. Έχουμε 2013. Πίστευα στο Θεό, αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι δεν υπάρχει Θεός. Αποκλείται να υπάρχει Θεός και να με δοκιμάζει 13 χρόνια. Έχω τραβήσει... Δεν έχει πάθει τίποτα ο Χριστός κοντά σε μένα. Ο Χριστός έβαλαν ένα σταγόνι, πήραν το ξέρω πόσα, 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα. Εκκρεμάσαν τον, επέτανε, λέω να αναπτύχθηκε. Εγώ το πιστεύω, μπάσε περίπτωση. Εγώ έχει 13 χρόνια που περπάτω. Και δεν είναι πέρα σε αυτόν τον κακό. Και τώρα με την οικονομική κρίση, έχασα τα πάντα. Και πώς μπορεί να υπάρχει Θεός. Μα από όλους τους τραβάγαθους και αγαπά τον κόσμο. Γιατί μας βασανίζει, γιατί μας δοκιμάζει. Αυτό είναι μια μεγάλη ερώτηση. Και ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω, που λέει, γράφει εκεί ότι η αυτοκτονία δεν είναι λύση. Εγώ πιστεύω είναι λύση. Πιστεύω ότι είναι μια λύση. Όταν βαστάς ένα σταυρό 13 χρόνια και προχωράς και δεν τελειώνει ο δρόμος, δεν είναι μια λύση.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ που μας πήρατε. Μάρο μου, θα πάρω και την άλλη ερώτηση. Θα σε ακούσω. Μετά θα μας πείτε, κύριε Ευστατίου, για να μην αφήσουμε την κυρία Μακρόμπερτ εκτός. Παρακαλώ. Ο κύριος Πάμπος, παρακαλώ. Μας ακούει ο κύριος Πάμπος. Λοιπόν, έχει κλείσει. Μάρο Μακρόμπερτ. Ναι, κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω ότι η κρίση που είναι τώρα και την ονομάζουμε οικονομική κρίση δεν είναι κάτι που ήρθε ως κεραυνός, είναι ευθεία. Αυτή η κρίση υπήρχε πολύ βαθιά και θα πω ότι ήταν, είναι μάλλον πνευματική κρίση. Δηλαδή, όταν εμείς... Αυτό λέει και ο Άγιος Παΐσιος. Σου λέω ότι έχει πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια. Δεν αγιοποιήθηκε. Όταν, όταν ακούμε... Ο Γιάροντας Παΐσιος. Στη συνέβηση με τον κόσμο μπορεί να είναι Άγιος. Όταν... Είναι σωστή διόρθωση, ευχαριστώ. Συνεχίστε. Όταν, please μην με διακόψετε, διότι έχω ένα ήρμο και θέλω να το πω κανονικά. Το λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, πριν το, τότε, όταν τα λεφτά πέραν, ας πούμε, okay, και υπήρχαν και αδικίες και υπήρχαν και ανισορροπίες, αλλά κανένα δεν τις έβλεπε. Τώρα τις βλέπουμε, εντάξει, σε διάφορες επίπεδα. Τώρα έρχονται αυτή η πνευματική κρίση και χτυπά όλους. Και λέω, γιατί, διότι πρώτα ήταν η εκκλειστία, την οποία την αξιοποιήσαμε πρέπει να πω, διότι είμαστε successful, δηλαδή είμαστε πολύ επιτυχημένοι, εάν έχουμε 2 σπίτια, 5 αυτοκίνητα και. Εντάξει, οι παραπάνω οικογένειες δεν δώσαν κάποια σημασία στο να πούμε στο παιδί μας ότι είναι σημαντικό να είναι και καλός άνθρωπος. Πού είναι τούτον το να είσαι καλός άνθρωπος, να είσαι συμπονετικός. Δηλαδή πληρώνουμε τίμημα τώρα επειδή πήξαμε κακοί άνθρωποι. Πληρώνουμε κάποιον τίμημα, να σου πω γιατί. Ναι. Εμείς που υποτίθεται δεν έκαναμε τίποτε κακό, εντάξει, αλλά είμαστε, μείναμε άπραχτοι. Δηλαδή, στα διάφορα που γινόνται. Το άλλο, εμπήκαμε σε ομάδες, ομαδοποίηση. Δεν είναι έτσι, είμαστε ένα. Mm. Είμαστε όλοι. Έχουμε σχέση με τον άλλο. Δηλαδή κάναμε όλα στραβά και όλα λάθος. Ναι, είμαστε σε ομάδες, ναι. Βλέπουμε τα συμφέροντα της ομάδας μας. Mm-hmm. Εμείς είμαστε κυβερνητικοί, εμείς είμαστε ιδιώτες, εμείς είμαστε έτσι, εμείς είμαστε αλλιώς. Το συνάνθρωπο μας δεν τον βλέπουμε σαν συνάνθρωπο μας και οι μεγάλοι αυτή τη στιγμή δεν είναι ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός μας τιμωρεί. Αυτό είναι πολύ... Ποιος μας τιμωρεί, εμείς τους εαυτούς μας. Εμείς κάναμε λάθη, πληρώνουμε και ακόμα και εμείς που φαινομενικά δεν κάναμε λάθη, είμαστε απραχτοί. Αυτή είναι η πρώτη σας θέση. Λοιπόν, 2 τηλέφωνα και κύριος Ευσταθίου και κύριος Γρηγορίου να τους ακούσουμε. Παρακαλώ και θα έρθουμε μετά κοντά σας. Κυρία, η κυρία που θέλει να παραμείνει ανώνυμη να την ακούσουμε. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα, με ακούτε. Πολύ καθαρά, ναι, σας ακούω. Το θέμα σας είναι η πίστη σήμερα. Εγώ απλά ήθελα να πω ότι πιστεύω στον άνθρωπο και στις δυνατότητες που έχει για να βοηθήσει τον άνθρωπο του. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μόνο ο ένας τον άλλον μπορούμε να βοηθήσουμε. Ούτε κυβερνήσεις, ούτε δεν πιστεύω σε βοήθεια εξωτερική, να το πω έτσι. Θα ήθελα να σας αναφέρω ένα περιστατικό. Ακούσω. Πριν 15 μέρες εμένα έπαιζε στην αντίληψη μου ότι ένα παιδάκι ήταν εκτός σπιτιού, δεν είχε ούτε που να μείνει, ούτε τι να φάει, ούτε τίποτα. Κάναμε το παιδάκι εμείς εδώ στο σπίτι μας, από τα πήγαμε στο γραφείο μεσημερία, δικοπέλεζε εκεί ό,τι μπορούν να κάνουν τέλος πάντων. Το πρώτο που ήθελα να πω, επειδή αναφέρεται τα εθελοντικά, ιδρύματα και όλα, με αυτή την κατάσταση όλα αυτά είναι υπερπλήρης. Ακόμα και ο εθελοντισμός, δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το θέσω για να το καταλάβω. Δεν υπάρχει πια περιθώριο για τίποτα, μας λέτε, ότι τα πάντα αλώνονται με την έννοια ότι έχουν γεννήσει όλα τα ιδρύματα. Εσείς τώρα φιλοξενάτε αυτό το παιδάκι στο σπίτι σας. Σήμερα έχει βρεθεί μια θέση να φιλοξενηθεί σε ένα ίδρυμα στον παιδάκι. Ακούσα, είναι υπερπλήρηση, οι παιδικές στέγες.
η οποία είναι η δεύτερη όπως και η στέγη, θα φιλοξενεί και προσωρινά η μικρή εκεί πέρα, μέχρι να δούμε τι με λιγενέστε. Το θέμα είναι, εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ στον κόσμο, εάν μπορεί να πάρει παιδάκια κοντά του, να δείξει λίγη αγάπη σε αυτήν την βάση καλά μωρά, δεν θέλουν κάτι άλλο παραπάνω. Ένα σπίτι θέλουν. Ένα σπίτι να μπω μέσα. Μάλιστα, είπε πλήρες παιδικές στέγες. Κυρία μου, αγαπητή μου κυρία, σας ευχαριστούμε και πραγματικά και μπράβο σας που το πήρατε αυτό το παιδί στο σπίτι σας. Δηλαδή, ακόμα και η λίγη αγάπη Γρηγορή και αυτή η λίγη φροντίδα, σκέψου τώρα παιδάκι να εγκαταλείπει το σπίτι του. Πού φτάσαμε. Αυτό έτσι ως ψυχίατρος, πώς το εκλαμβάνεις, δηλαδή, πού έφτασε αυτό το παιδί να εγκαταλείπει τη μητέρα του, τον πατέρα του. Αυτό που είπα προηγουμένως, έλεγα ότι όταν κάποιος, μια οικογένεια ή τέλος πάντων, ή ο πατέρας γίνει ξαφνικά άνεργος. Μια οικογένεια που διατηρούσε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, μπορεί να μην ήταν πλούσιοι, αλλά είχαν τους κοινωνικούς δεσμούς τους, είχαν έναν, τέλος πάντων, τους φίλους τους, είχαν τα λεφτά τους, είχαν το σπίτι τους. Όταν ξαφνικά αυτόν αποδιοργανωθεί, τότε αποδιοργανώνεται και η οικογένεια και οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Και αυτόν επηρεάζει και τα παιδιά. Δηλαδή είναι παύλος κύκλος, δεν είναι παύλος κύκλος. Είναι μια λύση το τι εξέλιξη των πραγμάτων, ότι... Τώρα ξέρω και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν μου επιτραπεί να πω ότι μέχρι τώρα βοηθούσαμε τα παιδιά όλου του κόσμου, από τα προγράμματα και μόνο, αντιλαμβάνομαι ότι η Κύπρος εκπέμπει μηνύματα SOS, όσοι μπορούμε να σταθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε, ο ένας δίπλα στον άλλο και σε εθελοντικούς οργανισμούς και σε κοινωνικά παντοβολία. Θέλω να πω κάτι προηγουμένως, διότι μπορεί να παρεξηγήθηκε. Δεν ήθελα να αμφισβητήσω αν πιστεύει κάποιος ή αν δεν πιστεύει, δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Ότι έχουμε και τα δύο να πούμε. Αλλά επειδή βλέπω περιστατικά οι οποίοι κάνουν και αποφύγαν και μάλιστα και αυτοκτονίαστες στο τέλος, οι οποίοι ήταν άνθρωποι της Εκκλησίας, της θρησκείας, λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να πηγαίνουν στον πνευματικό τους, μπορεί να δίνουν μεγάλο βάρος σκεφτικό κομμάτι και στην πίστη, αλλά είναι καλά να βλέπουν και έναν ειδικό. Θα πάρω δύο τηλέφωνα και θα σας ακούσω εσάς τους δύο που έχετε να μας απαντήσετε τώρα εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Θα επιστρέψουμε βεβαίως. Κυρία Έλενα, να σας ακούσουμε κυρία Έλενα. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Με συγχωρείτε που ενοχλώ. Δεν ενοχλείτε. Να είστε καλά. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι με τον κύριο Γρηγορίου υπήρξα ασθενής του. Είναι πολύ καλός ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, αλλά πάνω απ' όλα φίλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, τα ευχαριστώ να δίνονται, αλλά συνεχίστε ναι, στο θέμα. Απλά θα ήθελα να πω ότι η τεχνολογία, η ιατρική που φτάσει σε ένα σημείο, είναι εξωσωματικές και πάντα να δημιουργούν κύτταρα ανθρώπους κλπ. Απλά τη ζωή. Ψυχή, ποιος μας την δίνει. Αν αυτός λέγεται Θεός, Αλλά, Βούδας ή οποιοσδήποτε άλλος. Εσάς η πίστη σας δίνει φτερά, δηλαδή μέσα στην κρίση, στις δυσκολίες, όλα αυτά. Εγώ θέλω να ακούσω και μαρτυρίες. Ναι. Δηλαδή αισθάνεστε ότι αυτή η πίστη σας βοηθά. Υπάρχει πίστη, έστω αν την πίστη τη λέω ανώτερη δύναμη, έστω αν την λέω Θεόν, θα δει πάστον, λέω Αλλά, του Βούδα, μουσέδε. Αλλά υπάρχει μια ανώτερη δύναμη. Η κυρία Λαζάρου το είπε αδυναμία πριν, με διορθώνετε. Ότι είναι αδυναμία. Όχι. Αδυναμία δεν είναι γιατί. Ένα λεπτό, κυρία Έλενα. Ναι. Όπως έχω διαβάσει εγώ λίγα για την ψυχολογία, στους θρησκευόμενους, αυτοί που πιστεύουν τουλάχιστον, ναι, μπορεί να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν κάποιες δυσκολίες ή πίστη σε κάτι. Αλλά υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Σε ποιο σημείο μπορεί να προκάλεσε στον άνθρωπο το συμπάν το συγκεκριμένο, διότι όπως είπαμε υπάρχουν οι ψυχικές, οι ιατρικές, ναι. Αλλά υπάρχει και το θέμα ότι μπορεί κάποιος να πάθει έστω και μια φορά στη ζωή του κατάθλιψη, την οποία πρέπει να δει ειδικός ψυχολόγος. Αυτό δεν μου όμως. Η πίστη σώζει ή δεν σώζει. Αυτό είναι αυτό που λέω. Ότι εάν φτάσει στην περίπτωση ναι, κυρία Έλενα. Προχωρημένη, ναι. Δεν μπορεί να το κυρία Μάρο, ναι. Αυτό είναι να πω ότι δεν είμαι
θρησκευόμενη, καθόλου. Απλά λέω ότι υπάρχει σε όλους μέσα μας μία ανώτερη δύναμη, την οποία κανένας άνθρωπος, κανέναν υλικό δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να κάνει control. Εσείς το ξέρετε, το έχετε βιώσει ή απλά εικάζετε? Φυσικά το έχω βιώσει, φυσικά το έχω βιώσει, χιλιάδες φορές στη ζωή μου. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, Μελίδα μου. Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να πω κάτι. Μιλούμε για... υπάρχει μια δημιουργία. Μια δημιουργία που είναι, δηλαδή, πρέπει να έχεις ανώτερη εξυπνάδα για να διεξηγήσεις αυτήν τη δημιουργία. Όταν δημιουργείται κάτι, σημαίνει ότι κάτι υπάρχει πίσω από τη δημιουργία. Αλλά δεν μου εξηγάτε γιατί πρέπει να περάσουμε μέσα από όλα αυτά. Η τεχνολογία είναι πάντα που ισχύει. Δεν ισχύει. Κοίταξε, αυτό εγώ απλώς μοιράζομαι εκείνον τις σκέψεις μου, όπως εσείς μοιράζετε τις σκέψεις. Αλλά η πίστη, δηλαδή το να βασίζουμε σε κάτι το οποίο νιώθω ότι με βοηθά, βοηθά. Θα πάρω μία άλλη τελευταία γραμμή σε αυτή την φάση. Θα ακούσουμε και τον θεολόγο μας και θα συνεχίσουμε βεβαίως να παίρνουμε τηλέφωνα, αλλά έτσι να έχουμε και την ευκαιρία να απαντάτε. Παρακαλώ, η κυρία Μάρο τώρα θα μιλήσει. Ναι. Παρακαλώ. Κυρία Μάρο, σας ακούμε. Δεν μας μιλάει η κυρία Μάρο. Ναι. Παρακαλώ. Με ακούτε. Ναι, σας ακούω. Κύριε Μιχαηλίδη, Χρήστο Μιχαηλίδη. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστο μου. Λοιπόν, εντάξει, εμείς πήραμε τώρα για να μας ενημερώσεις λίγο για αυτή την κατάσταση που συμβαίνει στον ελλαδικό χώρο, με την έννοια ότι ακούμε για αυτοκτονίες και αρχίσαμε και βυθιζόμαστε εμείς εδώ στην Κύπρο αντίστοιχα σε μεγάλη και βαριά κατάθλιψη στα νοικοκυριά μας, στους άτομα, στις οικογένειές μας. Δώσε μας την εικόνα της Ελλάδας. Εκείνο που έχω να πω, έκανα ένα μικρό ψάξιμο και βρήκα κάποια στοιχεία που λένε ότι το 2009, δηλαδή τότε που μας παραμύθιαζαν και εμείς το χάσαμε ότι υπήρχαν λεφτά, είχαμε 2,8 ανά 100.000 κατοίκους που αυτοκτόνησαν, το ποσοστό των αυτοκτονιών στην Ελλάδα. Δηλαδή στους 100.000 κατοίκους οι 2,8 αυτοκτονούσαν σε ποσοστό. Μολονότι δεν έχουμε επίσημα στοιχεία για το 2011, έχουν καταγραφεί αλλά δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Μάθαμε ότι το ποσοστό έχει ανέβει στους 5 ανά 100.000 κατοίκους, δηλαδή σχεδόν διπλασιάστηκε. Έτσι όπως το λέω μπορεί να ακούγεται με μικρό νούμερο, αλλά αν το κάνουμε μια άλλη απλή αναγωγή θα δούμε ότι συνολικά από τον Ιανουάριο του 2009 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2012 είχαμε στην Ελλάδα 1.727 αυτοκτονίες και απόπειρες αυτοκτονιών, οι περισσότερες από τις οποίες απόπειρες δυστυχώς κατέληξαν σε θάνατο. Για το 2012, την τρέχουσα χρονιά, δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία Ελίτα, αλλά οι μέχρι τώρα ενδείξεις είναι ότι ακολουθείται και πάλι αυξητική τάση. Βρήκα ένα πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας Το Έθνος που λέει ότι κάθε δύο μέρες σημειώνονται τρεις αυτοκτονίες στην Ελλάδα της κρίσης. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα έθνος σε κατάθλιψη αυτή τη στιγμή και όχι μόνο. Και η Νότιος Ευρώπη, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι όλη η Ευρώπη σιγά σιγά που περιπίπτει σε αυτή την φάση. Χρήστο. Ναι, κοίταξε, είναι πολύ έτσι, συνταρακτικό γεγονός, επειδή μέχρι πρότινος, μέχρι το 2009, είχαμε εδώ στην Ελλάδα, τουλάχιστον είμαι σίγουρος ότι και στην Κύπρο το ίδιο ισχύει, είχαμε τα χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για έναν λαό ο οποίος μπορεί να είναι γκρινιάρης, μπορεί να φωνάζει, μπορεί να στενοχωριέται, να τσαντίζεται, αλλά πάντοτε έβρισκε τρόπους να ξεπερνάει τις δυσκολίες του, ακόμα και τις πολύ μεγάλες δυσκολίες του, μη καταφεύγοντας την αυτοκτονία. Στην κατοχή δεν είχαμε ψηλά ποσοστά αυτοκτονία στην Ελλάδα. Τα πολύ ψηλά αυτοκτονία υπάρχουν σε άλλες χώρες που σε μερικές περιπτώσεις είναι και δακτυλοδεικτούμενες, ότι να πει καλά που είναι εκεί, ας πούμε, στη Ιαπωνία, ή τι καλά που είναι στην Σκανδιναβία. Δεν είναι καλά, μπορεί τα νούμερα τους
να φαίνονται ότι είναι εντάξει οι οικονομίες τους κτλ. Αλλά τα ποσοστά αυτοκτονιών είναι δυσαιώρητα. Ειδικά στη Σουηδία και στην Ιαπωνία. Τώρα η Ελλάδα είναι η πρώτη φορά που εμφανίζει τέτοια φαινόμενα, τα οποία απλώνονται σε όλη την επικράτεια καταρχάς. Δηλαδή δεν είναι συγκεντρωμένα στην Αθήνα. Αντίθετα, Ελίτσα, τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτοκτονιών σημειώνονται στη Θεσσαλονίκη, στην Θεσσαλία, και είναι πρόσφατη και η αυτοκτονία ενός πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ στο Βόλο. Εκεί υπάρχει το φαινόμενο ότι οι μικρές κοινωνίες αντιδρούν πολύ πιο άμεσα. Όταν, ας πούμε, ο συγκεκριμένος πρώην υπουργός αυτοκτόνησε, έτσι είπαν οι οικείς, επειδή δεν άντεξε τη λάσπη που του έχουν ρίξει σε σχετικά με διαφθορά, τη συμμετοχή του σε διαφθορά να είναι στη λίστα των ανθρώπων που φοροδιέφυγαν. Αυτά σε μικρές κοινωνίες, όταν κάποιος χρεοκοπεί, όταν κάποιος κλέβει, όταν κάποιος κάνει μια απιστία, έχουν πολύ άμεσο αντίκτυπο στον άμεσα ενδιαφερόμενο από ό,τι στις μεγάλες πόλεις. Και γι' αυτό βλέπεις ότι το φαινόμενο των αυτοκτονιών απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και σε πολύ νέους ανθρώπους. Και ακούμε και εδώ τον κόσμο στον δικό μας τόπο, στην Κύπρο, στο μικρό μας τόπο μάλλον, μέρος και αυτό του ευρύτερου ελλαδικού χώρου, ότι τα ίδια πράγματα. Χρήστο μου, καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε για αυτό πολύ. Που και για τα στοιχεία που μας έδωσες. Ευχαριστούμε πολύ. Θα πρέπει έτσι δύο τρεις σκέψεις που θα τις έλεγα και προηγουμένως. Καταρχήν εγώ θα το πω ευθέως. Είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να αυτοθεοποιήσει τον εαυτό του. Και τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι ξερίζωσε την ζωντανή πίστη. Δεν μιλώ για οποιαδήποτε πίστη, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, διότι υπάρχουν και θρησκείες και παραθρησκείες. Ναι, ευχαριστήσα τον Χρήστο τον Μιχαηλίδη και καλή συνέχεια, Χρήστο. Ευχαριστώ. Να μην τις βλέπουμε ισοπεδωτικά. Εγώ μιλώ για τη ζωντανή πίστη που έχει ένας άνθρωπος στην Εκκλησία και πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν θα καταλήξει σε εκείνον το στάδιο της αυτοκτονίας και μπορούμε να το τεκμηριώσουμε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, ξεριζώνοντας αυτή την πίστη, εξορίζοντας το Θεό από τη ζωή του, έπρεπε να βάλει άλλα υποκατάστατα, και αυτά τα υποκατάστατα είναι διάφορα είδωνα, όπως είναι το χρήμα. Μισό λεπτό, Ελίδα, μισό λεπτό. Όταν φέρνεις το δεν έχεις βαφά. Μα αυτό θα καταλήξω. Αμα δεν έχεις βαφά στο πρωί. Όταν διαπαιδαγωγούσαμε τα παιδιά μας τόσων καιρών, όταν και οι πολιτικοί και οι εκπαιδευτικοί και οι πάντες, όλοι μας, διαπαιδαγωγήσαμε. Και θρησκεία με ποια έννοια, εντάξει, η Εκκλησία, εγώ επιμένω ότι η Εκκλησία απελευθερώνει τον άνθρωπο. Τώρα αν έχει θρησκείες οι οποίες πέφτουν σε εκείνον το επίπεδο, τις καταδικάζω και εγώ. Τις καταδικάζω και εγώ αν συμπεριφέρονται έτσι. Αλλά λέω ότι όταν διαπαιδαγωγούσαμε τα παιδιά μας να μην αντέχουν στον πόνο, στο εύκολο κέρδο να το κυνηγούν. Αυτή είναι η κατεύθυνση και της παιδείας και της εκπαίδευσης μας κλπ. Πώς θα αντέξει σήμερα όλη αυτή την οδύνη που προκαλεί αυτόν το καταπλάγωμα της οικονομικής κρίσης? Φυσικά και θα καταλήξουν. Πώς το αντέχεις στο παρελθόν? Το είδαμε. Αν πάμε στο παρελθόν, Ελίτα, θα δούμε ότι πάντοτε αυτός ο λαός και ο ελληνικός και ο κυπριακός έστεγε αξιοπρεπώς μπροστά σε τέτοιες δοκιμασίες και όχι μόνο τέτοιες αλλά και δυσκολότερες. Αν υπάρχει Θεός. Δεν ξέρω. Μάλλη μόνο, αν δεν πιστεύει ο άνθρωπος στον Θεό, τότε πάμε σε άλλο επίπεδο. Αν δεν πιστεύει κάποιος. Εάν υπάρχει Θεός, γιατί το επιτρέπει. Δεν το επιτρέπει, όχι. Ολοκλήρωσε σκέψη του, γιατί νομίζω ότι δεν θα είναι. Έχουμε πολύ ώρα, μάλλον μια συζήτηση θα δοθεί ο χρόνος. Καταρχήν, και μου δίνεται ευκαιρία να απαντήσω και σε κάτι. Είπε προηγουμένως κάποιος ακροατής ότι μου έστελνε, ο Θεός δεν στέλνει δοκιμασία. Ο ίδιος ο άνθρωπος, αν θέλετε, από τις ενέργειες του και από τις παρενέργειες του, να μην βάλω με κεφαλαία τη λέξη απληστία για να δείξω, αν θέλετε, την κύρια αιτία της σημερινής οικονομικής κρίσης. Άρα, ο ίδιος ο άνθρωπος προκαλεί όλα αυτά τα γεγονότα. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος σε μια σχέση ζωντανή μαζί του άνθρωπος μπορεί να σταθεί με ελπίδα μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις και θα αντιμετωπίσει αξιοπρεπώς. Σήμερα εγώ τα ακούω λίγο, τα ακούω με όλο το σεβασμό που ξέρετε ότι έχω. Ο κόσμος θέλει πρακτική ανταπόκριση. Για πρακτικά θα μιλήσω τώρα. Πίσω από όλη αυτή την αρνητική εικόνα που δίνουμε, υπολογίζουμε όμως και κάποιες προσπάθειες οι οποίες
εξελίσσονται σε ένα συγκινητικό, θα έλεγα, επίπεδο, όπου άνθρωποι θυσιάζονται για να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους και να τους κρατήσουν. Διότι πρέπει να δούμε και αυτή την πτυχή. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Το κάναμε λίγο μονόλογο, κύριε Σταθή, έχω αδικήσει. Όχι, καθόλου μονόλογο. Αλλά θα πάρω δύο τηλέφωνα και θα σας ακούσω όλους. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Η κυρία Ανώνυμη. Εντάξει. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Υπάρχει ένα. Ναι, το ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας χαιρετώ στο πάνελ. Θέλω να αναφερθώ σε δύο γεγονότα τα οποία τα έζησα εγώ προσωπικά. Δεν ήμουν ο θρησκευόμενος. Η γυναίκα μου ήταν και είναι. Εντοπίστηκαν κύστη στο σπίτι της και πήγαμε στην κλινική για εξετάσεις. Μετά την βιοψία, ο γιατρός έκλεισε ραντεβού για να τα αφαιρέσει. Δεν ήταν κακοήθη. Την προηγούμενη ημέρα που είχαμε το ραντεβού, το απόγευμα, επίε στην εκκλησία, προσευχήθηκε, είστε σπίτι. Την επόμενη ημέρα το πρωί, επίαμε στην κλινική, ήταν έτοιμος ο αναισθησιολόγος, οι πάντες, και λέει ο γιατρός να κάνουμε ακόμα μία εξέταση. Όταν ξαναεξέταζε δεν είχε τίποτε. Επεράσαν 3 χρόνια και δεν έχει το παρά μικρό. Και εγώ πιστεύω ότι είναι η πίστη που διόρθωσε εκείνο το πρόβλημα. Και θα αναδεχτώ και σε κάτι προσωπικό. Εγώ είμαι 60 χρονών, στο γιατρό δεν πήγα καμιά φορά, ούτε είμαι του γιατρού. Πέρσι το νιόβρι, το πρωί που σηκώθηκα, ένιωθα μια μικρή αδιαθεσία, οπότε το αποτέλεσμα με φώτισε το ότι ήταν πρόβλημα με την καρδία. Πήγα στην κλινική, μου έκανε καρδιογράφημα, έχεις έφραγμα μου λέει και προχώρησε με θεραπεία. Άρα είχατε αυτή την θεία φώτιση. Μάρο Μακρόπερτ και να ακούσω και την κυρία Λαζάρου απάνω σε αυτό που τέθηκε και τον Γρηγόρη. Ναι. Ναι. Κοίταξε να δεις. Αυτά που θα πω δεν είναι εκ του ασφαλούς. Δηλαδή δεν είχα και εγώ μια ζωή πολύ εύκολη. Η σχέση μου όμως με τον Θεό άρχισε από πολύ μικρή. Του εμιλούσα. Το έκανα τα παράπονα μου. Και όταν έγινε ο πόλεμος του 1974 έσχισα τα δευτέρια μου μαζί του. Δεν ήμουν από τους που δεν σε πιστεύω. Είπα ναι υπάρχεις, αλλά γιατί τα κάνεις του τα ούλα. Βάζει μια διαφορά. Και για 10 χρόνια ήμουν μια πολύ θυμωμένη γυναίκα. Όταν όμως άρχισα και έψαχνα. Όταν άρχισα και αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα. Και όταν αντιλήφθηκα, διότι εγώ είμαι μαθηματικός και θέλω τα πράγματα να κάνουν νόημα. Δεν μ' αρέσει να μου δίνουν έναν παραμύθι. Οτιδήποτε παραμύθι. Θέλω να το δω μόνοι. Πώς είδες ότι υπάρχει Θεός, πώς είδες ότι υπάρχει. Θα τον λένε Θεό. Εγώ θα πω μία ανώτερη δύναμη, μαζί με που έπλασαν και άλλες οντότητες, όπως εγώ ας πούμε συνδέθηκα με τους άγγελους, οι οποίοι βρίσκω ότι με βοηθούν. Αλλά, τι λέω, μέσα σε εκείνα που ένιωσα, διέβασα και είδα, κατάλαβα ότι όλες οι δοκιμασίες έχουν σκοπό να φέρουν πάνω ευγενή συναισθήματα και ιδιότητες θεϊκές μέσα μας και αυτή τη στιγμή που οι ανθρώποι είναι σε αυτή την κατάσταση, εμείς η ανθρωπότητα, οι υπόλοιποι, που είμαστε σε κάτι πιο, σε κάποιος πιο καλή θέση, πρέπει η συμπόνια μας. Και να είμαστε πρακτικοί. Ένα λεπτό. Μας. Αυτά τα πάμε. Εσείς μιλάτε με αγγελούς. Είστε επαφή με αγγελούς. Κοιτάξτε, είστε σε επαφή, είναι ανάλογη, είστε σε επαφή με αγγελικές οντότητες. Ναι. Αυτό το πράγμα ο κ. Σταθίου πώς το βλέπει. Κοιτάξτε, δεν το δέχεται, πιστεύω. Εγώ αντιλαμβάνομαι την Εκκλησία. Μόνο αυτό. Απαντήστε μου μόνο σε αυτό. Θα απαντήσω ότι είναι κοινωνία προσώπων και από εκεί και πέρα δεν είναι σε ατομικό επίπεδο. Υπάρχουν αγγέλοι. Υπάρχουν οι πνευματικές δυνάμεις. Έχουμε τους καλούς μας αγγέλους. Βέβαια έχουμε, αλλά σε αυτό το επίπεδο που εννοούμε πολλές φορές ατομικά, ο καθένας βλέπει το ένα, βλέπει το άλλο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι εκτός, έχω τις επιφυλάξεις μου. Η κυρία Λαζάρου, απάνω σε αυτό το θέμα, το γεγονός ότι η πίστη μας θα βοηθάει, είπατε αν πιστεύεις σε κάτι. Εσείς όταν ακούσατε αυτό το τηλεφώνημα ότι θεραπεύτηκε ο όγκος, ότι ο άνθρωπος είχε μια έφεση να πάει να κάνει τη θεραπεία του. Επειδή ήταν σκεπτικισμός, αντιπροσωπεύει βάσει κάτι σκέψη η οποία για να το δεχτείς πρέπει να έχεις αποδείξεις.
το προσωπικό παράδειγμα δεν μπορεί να γενικοποιηθεί. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να το πάρεις βάσει της επιστημονικής μεθόδου, να το βάλεις, να το ξαναδείς, να δεις αν δουλεύει ή όχι. Mm-hmm. Να κρατήσεις μια μαρτυρία. Δεν μπορώ να ξέρω τι συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά νομίζω έχουμε ξεφύγει λίγο από το θέμα της αυτοκτονίας. Και που ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι φυσιολογικό για τον εγκέφαλο να μπλοκαρίσκεται, δουλεύει καθαρά με ορμόνες, οι οποίες είναι νομίζω ότι ο ψυχολόγος μου έκανε όταν υπάρχει κάτι πολλά δυνατόν έντονο, όπως είναι η απώλεια, όπως είναι το να χάσεις μια δουλειά, ένα δικό σου άνθρωπο, τούτα όλα τα πράγματα, μπορούν να προκαλέσουν ένα μικρό σοκ στον εγκέφαλο, να το πούμε έτσι. Ας μου επιτραπεί ο όρος, διότι δεν είμαι ειδικός επί του θέματος. Ξέρω επίσης ότι επιρρεπείς περισσότερο είναι άτομα τα οποία το έχουν ήδη στην οικογένεια. Αν υπάρχουν δηλαδή. Αφού αρχίσουμε στον ψυχίατρο. Ναι, επί του θέματος. Ναι. Ότι βασικά στούτον των καιρών που ζούμε, που όντως εγώ πιστεύω, θα συμφωνήσω λίγο με τον θεολόγο εδώ πέρα, αποπροσανατολιστήκαμε που τα πάντα, δηλαδή έχουμε δώσει μεγάλη σημασία στο χρήμα και σε τίποτε άλλο. Εμείς δίνουμε σημασία στο πόσα μαθαίνει ο άλλος. Τα οποία η γνώση είναι αυτή που σε βοηθά στα πάντα να χρησιμοποιάς τη λογική για να πεις αν υπάρχει. Άρα εσείς λέτε ότι γνωρίζω και ότι ξέρω και αυτό που μαθαίνω. Θα βάλω να κάνω ανάλυση των γεγονότων και θα μπορέσω να... Δεν λέτε ποτέ Παναγία μου βοήθαμε. Εννοείται. Τον που λέμε να μην πάθεις κάτι πανάγιο που το λέμε τον τρόπο. Αυτό είναι έκφραση. Είναι έκφραση, είναι ένας απότερος ενδόμικος. Μπορείς να πεις ένα μάθημα να σου πούμε τραπέζι βοήθαμε. Ήταν λέω τραπέζι βοήθαμε. Γιατί δεν το λέμε όμως έτσι. Διότι ακριβώς όταν μεγάλωσες δεν γίνανε αυτόν. Έτσι δεν ξέρω πώς το λέμε. Αυτό που εκφραζόμαστε κάποτε μπορεί να κρύβει και κάτι το έμφυτο και το έμφυτο μπορεί να παραπέμπει και σε πραγματικότητα. Θα σας πω ότι είναι επεξεργασμένες διαδικασίες. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο βιολογική μια. Όχι μόνο, επειδή και βιολογική, αλλά είναι και πνευματική προστασία. Αφού μιλάμε για ψυχή εδώ, μιλάμε για ψυχή. Ποιος βλέπει την ψυχή, ποιος βλέπει για την ψυχή. Μιλούμε τόση ώρα για ψυχή. Μιλούμε ότι είναι διαδικασία. Άρα καταργούνται και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι, διότι χρησιμοποιούν την ψυχή. Έχουμε ένα θέμα στην ορολογία. Τι ορολογία, είναι που σταλίζει ή όντως προσπαθεί να βρει. Η όλη υπόσταση του Θεού ανθρώπου είναι ενιαία ψυχοσωματική ομάδα. Υπάρχει διαφωνία. Τον κατατεμαχίζομαι να μην το πούμε μόνο βιολογική. Δύο τηλεφωνικές και να ακούσουμε για το ψυχίατρο, θα βρούμε λίγο σε τάξη. Παρακαλώ. Κυρία Μαρία. Ναι. Ναι, παρακαλώ, με ακούτε. Ναι, κυρία Μαρία, μου σας ακούω. Δεν βρίσκομαι μπροστά στην τηλεόραση μου, αλλά λόγω του θέματος πρέπει να κοινωνήσω. Παρακαλώ. Συγχαρητήρια, κυρία Ελίτσα. Σας ευχαριστούμε, κυρία Μαρία. Εγώ ήθελα να σας πω ότι από προσωπική μου άποψη, χωρίς την πίστη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εγώ στην ηλικία των 27 ετών είχα πάρει πίστη. Τα τόσα τα προβλήματά μου, τόσες οι στεναχώριες μου που έχασα την πίστη. Δεν είναι τυχαίο το ότι με επέλεξε ο Απόστολος Ανδρέας και ήρθε στο σπίτι μου τρεις μέρες και τρεις νύχτες παρακαλώ. Δεν τον ήξερα. Δεν είμαι θεοφοβούμενα, δεν είμαι μια χριστιανή που πιέζει κάθε Κυριακή την Εκκλησία. Λοιπόν, όπως τον έβλεπα τρεις μέρες, τον είδα και στην εικόνα. Τον ίδιο ακριβώς τον γεροντάκο που την πέσα, χωρίς να τον ξέρω καν, ούτε προηγουμένως από την στρατηγική. Λοιπόν, η πίστη μου τώρα είναι πολύ μεγάλη για τον Χριστό. Παρακαλώ, δηλαδή ο κάθε άνθρωπος χριστιανός να πιστεύει, να πιστεύει. Αυτό είναι εκείνο το οποίο μας δίνει δύναμη, να αντλούμε και να αντιμετωπίσουμε. Με ποιο τρόπο μας δίνει δύναμη, κυρία Μαρία? Μέσα από τη ψυχή μας έχουμε τόσα αποθέματα πιστεύοντας στον Χριστό που πιστεύω μπορεί να καταστήσουμε τα πάντα, να κάνουμε τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτε που να μας πληγήσει.
Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω εγώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι, καταγράφουμε εδώ και μετά θα τα συζητήσουμε. Κυρία Μαρία, άλλη μία Μαρία. Γρηγόρη, θέλω να πάμε και λίγο στο θέμα της αυτοκτονίας. Για να ακούσουμε αν η πίστη βοηθά, αν δεν βοηθά, τι βοηθά, να αντεπεξέρχεσαι, να πάρω τα τηλέφωνα. Ναι, κυρία Μαρία, ναι, παρακαλώ. Γεια Σελίνα, συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σου. Να είστε καλά. Ήθελα να σας πω ότι στα 19 μου, όταν σπούδαζα στην Κύπρο, κάθε μέρα πήγαινα σε μια εκκλησία. Μου πίστευα ότι ήταν το Αγίου Σάββα. Μπορώ να ευχόμουν να μου βρει ένα καλό παιδί. Να παντρευτώ, να ζήσω μια ζωή ευτυχισμένη μαζί μου. Για κάθε μέρα, ανά αυτό το καιρό και παρακαλούσα, πέθαζα από την εκκλησία, νομιζόμενη ότι ο Άγιος Σάββατ δεν ήθελε τις γυναίκες. Στα 25 χρόνια βαστιάς με τον σύζυγο μου που λέγεται Μιχάλη, περνούσα από την εκκλησία πριν 3 χρόνια και είχε τα τέλα ανοίξει που είχαν βάλει και ήταν το Αρχαγγέλου Μιχαήλ η εκκλησία τελικά. Θέλω να πω ότι όταν υπάρχει πίστη, όλα λύνονται. Πρέπει να πιστεύουμε και κάθε μέρα να λέμε ότι αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα. Αυτοί οι άνθρωποι όμως που δεν έχουν φαΐ, δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν σπίτι, αυτή τη στιγμή να προσπαθήσουμε κάθε στιγμή να βρουν κάτι. Κάτι υπάρχει έξω. Φτάνει να το θέλω. Σας ευχαριστούμε, κυρία Μαρία, να είστε καλά. Θα πάρουμε και τον κύριο Ανδρέα, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Ανδρέα μου, καλό απόγευμα. Καλό σας απόγευμα, κυρία Λίτα. Σας ακούμε. Πάντα τα προγράμματα σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα στο παρελθόν που επικοινωνήσαμε. Καλώς ήρθες. Λάθος στο θέμα, η κρίση σε μια απελπισία. Κυρία Λίτα, την απελπισία στον κόσμο την φέρνουν όλοι ανεξαιρέτως οι πολιτικοί μας. όχι οικονομική κρίση. Υπάρχει μια αναστάτωση εδώ στους καλεσμένους μου. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ θα τα πω έξω από τα δόντια μου, επιτρέψετε. Επιτρέπουμε, γιατί να μην επιτρέπουμε, είναι η δημοκρατία. Λοιπόν, το μόνο που εγώ το άκουσα με τα αυτιά μου, ότι η Βουλή μας, ολόψη, όλη η Βουλή, όλοι οι βουλευτές ανεξαιρέτως κομμάτων, το μόνο που συμφώνησαν τα τελευταία χρόνια, μηδενός εξαιρωμένου, ήταν για να πάρουν αύξηση. Δεν είναι γελίο. Εγώ είμαι σοβαρός τώρα που το λέω. Είναι τραγικό. Συμφωνούμε. Λοιπόν, της υπόθεσης αυτό. Ο πρόεδρος της Βουλής τελευταίως είπε ότι οι βουλευτές μας, οι πολιτικοί, προσφέραν πολλά στην οικονομική κρίση. Τι προσφέραν, κυρία Ρίτα? Όταν παίρνουν 100 και δίνουν 5, τους παίρνουν 95. Όταν παίρνω εγώ 10 και μου παίρνει τα 3, μένω με τα 7 και θέλω 8 να πληρώσω ενίκιο, προσφέρει ο βουλευτής ο υπουργός περισσότερα από μένα? Υπάρχει αντίδοτο σε αυτή την θλίψη που μας διέπει με αυτά τα λόγια που λέτε? Δηλαδή, τι να κάνουμε, να μην απελπιζόμαστε, να θυμώνουμε, να μην απελπιζόμαστε, πρώτα, αν πράγματι έχουμε πολιτικούς στην Κύπρο να δείξουν το καλό παράδειγμα, να μείνουν ένα-δυο μήνες αυτοί χωρίς μισθόν, οι 7 ή 8 μήνες που θα πάρουν το μισθό τους θα είναι αρκετό να ζήσουν και τα παιδιά τους και τα μερσεντές τους και πάλι να φορούν κρεβάτα. Εμείς θα είμαστε πάντα ξυπόλοιποι. Οφείλω να πω όμως εδώ, γιατί θέλω έτσι να είμαι δίκαιη, ότι ο κύριος Σαρλή, ο Υπουργός Οικονομικών, δεν παίρνει μισθό. Δηλαδή, πέρασε στον τούκου η είδηση ότι ο κύριος Σαρλή, ο Υπουργός Οικονομικών, είναι ένας από αυτούς τους υπουργούς που δεν παίρνει μισθό για το συγκεκριμένο αξιόν. Και επειδή το ακούσαμε, αλλά το περάσαμε έτσι, οφείλουμε έτσι να το πούμε και να το ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν παίρνει μισθό. Μα ξέρουμε όλοι, κύριε Σαρλή, να κάνουν το ίδιο. Βεβαίως. Ένας Σαρλής δεν είναι αρκετός, κύριε Αλίτα. Όχι, ο κύριος Σαρλή, ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτός είναι που το έκανε. Ο κύριος στο Σαρλή. Θέμα της πίστης, στο θέμα, το θρησκευτικό θέμα, όταν κοντέψουμε, όταν κινδυνεύσουμε είτε οικονομικά είτε κινδυνεύσει η ζωή μας, φωνάζουμε την Παναγία. Και εγώ προσωπικά φώναξα τη. Στο πρασικόπημα ήμουν στρατεύσιμος, κυρία Λίτα. Και θα λέω ότι φυράζει υπεύθυνα ότι φώναξα την Παναγία να με πέψουν πάνω στο πόδι μας, εγώ ζωντανός. Και πράγματι, βράζει καταξιμένος στο πόδι.
Άρα, είχα την πίστη μέσα μου. Έχετε πίστη. Ναι, έχετε αλλά πίστη. Μετά mm-hmm. το περιστατικό, mm-hmm. η πίστη μου μεγάλωσε περισσότερο. Mm. Στο θέμα της κρίσης πρέπει οι πολιτικοί μας όλοι να βάλουν τις διαφορές τους, τις προσωπικές κάτω και τα ωφέλη τα δικά τους. Να μαζίσουν ένα παράδειγμα στα κανάλια, οποιοδήποτε στο κανάλι που μιλάτε τώρα εσείς. Και να βγουν ένας παρά ένας και να πει υπεύθυνα, που το μήνα δεν θα πάρω τον μισθό μου, να τον αφήσω στο κρατικό ταμείο. Όποιος από αυτούς βγει εκτός που τον κύριο Σαρλί που είπετε τώρα. Τον κύριο Σαρλί, να μην υπάρχει καμία, είναι ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σαρλί. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντρέα. Κύριε Σαρλί, είχε μια την οικονομική δυνατότητα. Ναι, δεν πάει άλλο να την έχουν και πολλοί άλλοι. Όσοι την έχουν μπορούν να το κάνουν. Θέλω να πω κάτι, ότι οι πολιτικοί μας αυτή τη στιγμή έχουν μια μεγάλη ευθύνη μπροστά στα πράγματα να κάνουν μια αλλαγή εναπικοί που πρέπει να αρχίσουν και αυτή την αλλαγή για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο. Κύριε Γρηγορίου, σας άφησα μόρα να περιμένετε να μας δώσετε λίγο κάποια πλαίσια και κάποιες απαντήσεις. Σχόλια στα προηγούμενα που υπόθηκαν. Γιατί κατά τη γνώμη ακούνται κάπως έτσι ρομαντικά. Για παράδειγμα, ότι ο κόσμος υποφέρει σήμερα γιατί είμαστε μια απλιστή και αχάριστη. Είχαμε πολλά σπίτια, πολλά αυτοκίνητα. Δεν είναι έτσι για όλους. Δεν ισχύει για όλους. Η συνειδητότητά τους όμως είναι έτσι. Υπάρχουν από τις 40.000 άνεργους. Σίγουρα και άτομα που δεν ήταν. Δεν σπαταλούσαν τα λεφτά. Δεν ήταν όλοι άχρηστοι, αχάριστοι, πλεονέκτες. Να το πούμε για τούτο. Το άλλο το θέμα ότι αν κάποιος πιστεύει δεν οδηγείται στην αυτοκτονία, διαφωνώ. Απόλυτα μάλιστα, διότι βλέπω περιστατικά τα τελευταία 30 χρόνια πόσα και μπορώ να πω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα τώρα. Σημαίνει ότι δεν είναι σωστή λίστη. Όχι, για όνομα του Θεού, στέλνουμε μηνύματα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σχιζοφρένεια. Ακριβώς, θα πάει στον ειδικό να σίγουρα. Ο σχιζοφρενής δεν μπορεί να κρίνει πάντα αντικειμενικά, γιατί ναι, αλλά πώς θα καταλάβεις αν έρθει κάποιος και έχει ψύχωση στον πνευματικό και του πει είναι κοντά μου και πεις τι θα σε σώσει, είναι λάθος. Φύζει και θεραπείας, γιατρέ, δεν αποκλείομαι, αλλά από την άλλη μην αποκλείσουμε τον ρόλο του πνευματικού, που και αυτός δεν αντιμάχεται. Εγώ συνεργάζομαι ορισμένους πνευματικούς, οι οποίοι μου στέλνουν και νερά του μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Που βλέπουν ότι έχουν πια ψυχική ασθένεια. Είναι ο σωστός τρόπος. Διαπιστώνουν ότι τα παιδιά, ξέρω εγώ, μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα. Οπότε, και μάλιστα είναι και καλό το έδαφος, είναι προετοιμασμένο γιατί τους στέλνει ο πνευματικός τους κοντά μου. Τι λέτε σε αυτούς που είναι έτοιμοι και με έχουν δηλώσει από την αρχή του προγράμματος, δεν αντέχω. Αυτό το θέμα το δεν αντέχω, δεν αναπνέω. Ελίτα, αυτός που έχει δέσει αυτοκτονίες είναι πολύ περιορισμένος και στο συναισθήματα του και στον τρόπο σκέψης. Θα σκέφτεται μόνο το ένα. Δηλαδή, στενεύουν τα περιθώρια της ψυχικής του ευελιξίας. Mm-hmm. Και στενεύουν που βλέπει μόνο αυτήν την διέξοδο. Δηλαδή, είναι σαν να χτυπά την τελευταία πόρτα να μπει μέσα. Αλλά πρέπει να πω, δεν έχει δοκιμάσει όλες τις πόρτες. Έστω για να ακούγεται πολλές φορές από αυτούς που σκεφτούν να αυτοκτονήσουν ότι έχω κάνει τα πάντα. Ο Άγγελος, παχύσαμε μαζί το πρόγραμμά μας. Μάλιστα. Δεν έχει τροφή, δεν έχει στέγη, δεν έχει δουλειά. Οι συγγενείς του δεν μπορούν να τον βοηθήσουν, έχει πάρει διαζύγιο. Ο άνθρωπος είναι στο δάπεδο. Διπλωμένος στο δάπεδο. Μάλιστα. Τώρα, αν ζητήσει βοήθεια ένα βοηθικό για να μείνω στο δικό μου το κομμάτι, μπορεί κάποια, ξέρω εγώ, ή φαρμακευτική αγωγή ή αν διαπιστωθεί κατάθλιψη να το βοηθήσει ή ψυχοθεραπεία στηριχτική ή τέλος πάντων κάποιο. Μπορεί να μην έχει και την δύναμη, λέτε, να σταθεί. Δεν θα του λύσει σίγουρα τα προβλήματα του, αν δει τώρα κάποιο χάπι, σίγουρα όχι. Αλλά τουλάχιστον να είναι πιο σταθερός, πιο δυνατός να αντιμετωπίσει. Επειδή ο κ. Ευσταθίου πρέπει να αποχωρήσει, αισθάνομαι την ανάγκη να του δώσουμε τον λόγο πριν να πάμε σε ένα μικρό βίντεο για να σας δώσουμε την ευκαιρία να πάτε στο ραντεβού το οποίο, για το οποίο πρέπει να μας εγκαταλείψετε. Ευχαριστώ πολύ, Ελίτα. Ναι. Αλλά πρέπει έτσι να βάλουμε και δύο-τρεις σημαντικές παραμέτρους, δηλαδή το θέμα της αυτοκτονίας το οποίο συζητάμε τώρα. Δηλαδή η ίδια η απόπειρα αυτοκτονίας τι είναι. Είναι μια πρόσκληση να προσέξουμε αυτά τα άτομα. Δεν είναι τυχαίο ότι
από ένα αριθμό που γίνεται απόπειρα αυτοκτονίας, μόνο περιορισμένος αριθμός καταλήγει στην καθαυτό αυτοκτονία. Να πω κάτι. Ναι, βέβαια, έχετε ειδικός γιατρό. Τα 65% των ανθρώπων που έχουν κατάθλιψη δεν πάνε στον γιατρό. Δηλαδή δεν είναι καν γνωστό ότι έχουν, για να το ξέρουν, κάποιο βοήθεια. Οπότε πολλά άτομα που αυτοκτονούν δεν τα λαμβάνουν. Γρηγορίου, δηλαδή, πολλά άτομα, επειδή έχουν πολλά προβλήματα, δεν συνειδητοποιούν ότι αυτό που βιώνουν είναι κατάθλιψη. Πιστεύουν ότι απλά είναι θλιμμένοι και απελπισμένοι λόγω των προβλημάτων. Και αυτό είναι λίτα και το στίγμα, ότι δεν θέλουν να πάνε σε ψυχίατρο ή δεν θέλουν να... Νομίζω αυτό πρέπει να το έχουμε πια κάπου φύγει. Πολλά άτομα που αυτοκτονούν δεν είναι απόπειρες επειδή καταλήγουν στο θάνατο, και όχι απλώς για να στείλουν κάποιο μήνυμα. Ναι. Πολλές όμως απόπειρες αυτοκτονίας, διατρέψει κοινωνιολογικά και στατιστικά, φαίνεται ότι δεν καταλήγουν εκεί και δίνουν το μήνυμα ότι όμως είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τους προσέξει η κοινωνία. Και αυτό έρχεται σε στιγμές είτε έντονης κρίσης όπως τη βιώνουμε τώρα, είτε και ακόμα σε στιγμές μιας ακράτης ευμάρειας. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ποσοστά αυτοκτονίας στις σκανδιναβικές χώρες που ευημερούσαν κάποτε ήταν υψηλά. Αντίθετα, σε περιπτώσεις εξωτερικής απειλής υπάρχει μια συνοχή της κοινωνίας. Τώρα βλέπουμε έτσι και τι πράγματα. Όχι, εγώ θέλω κάτι άλλο να σας ρωτήσω, κύριε Ευστάθιο. Όντως πάμε στην κόλαση, λέει, η θρησκεία μας αυτοκτονίας. Δεν στέλνει κανένα. Α, για την αυτοκτονία, ναι. η Εκκλησία, μου αρέσει ο όρος Εκκλησία, η Εκκλησία στέλνει το πιο ευπιδοφόρο μήνυμα. Και για αυτήν είναι η χειρότερη περίπτωση ο άνθρωπος να καταλήξει σε αυτή την κατάσταση, να αντιζητεί την αυτοκτονία. Μάλιστα, τη θεωρεί και χειρότερη από το φόνο. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο, διότι... Ναι. Συγγνώμη, απλώς σκεφτόμουν ότι κάποιος που κάνει φόνο, ναι. Η Εκκλησία δέχεται να το θάψει και να του κάνει νεκρόσιμη να ακολουθεί και το φτωχόν τον άνθρωπο που απελπίστη όντως... αυτοκτόνησε, δεν τον θάψει. Να το δούμε λίγο βαθύτερα. Θέλετε να το δούμε λίγο βαθύτερα. Απάντησε στο αν όντως καταλήγει στην κόλαση. Μα είπε όχι. Με αυτό. Όχι, μισό λεπτό να πω. Η Εκκλησία δεν είναι δουλειά να στελεί στην κόλαση του ανθρώπου για όνομα του Θεού. Η θέση της Εκκλησίας είναι ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει ελπίδα και να αναζητεί τη ζωή. Δεν στέλνει κανένα στην κόλαση. Άμα πιστεύουμε ως θρησκεύμα ορθόδοξο ότι πάμε στην κόλαση σε περίπτωση που έχουμε αυτή την κατάληξη. Ο ίδιος ο άνθρωπος αρνείται, γι' αυτό λέω ότι είναι χειρότερο ακόμα και από το φόρο και να το εξηγήσω το συλλογισμό μου, διότι εδώ... Ο φωνιάς πολλές φορές έχουμε και αγίους οι οποίοι έκαμα φόνο και στο τέλος μετάνιωσαν πραγματικά, γίναν άλλοι άνθρωποι με ωραία και χαριτωμένα παραδείγματα μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες η ίδια η Εκκλησία προσανατολίζει τον άνθρωπο να μην καταλήξει σε εκείνον το σημείο για όνομα του Θεού και θα ήθελα έτσι να απαντήσω και στούτον ότι δεν προπέμπει με τελετή. Ναι. Δεν το κάνει από εκδίκηση ούτε για τιμωρία. Είναι πράξη αγαθοποιίας και αυτή από ποιαν έννοια. Ήδη η αυτοκτονία είναι καταδικασμένη και από τον αρχαίο κόσμο και από άλλες θρησκείες και τα πάντα. Η ίδια η Εκκλησία έρχεται και λέει ότι υπάρχει αυτός ο κανόνας, αλλά βλέπετε ότι στην πράξη σχεδόν δεν εφαρμόζεται. Θέλει να στείλει το μήνυμα ότι ο άνθρωπος δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να καταλήγει σε εκείνη τη θέση που να μελετά θέμα αυτοκτονίας. Και στην πράξη όμως βλέπουμε ότι αυτούς τους ανθρώπους, διότι υπάρχει η, ας το πούμε, όταν δεν έχει σώαστας φρένας, δεν μπορεί να του καταλογίσει. Εννοείται. Ναι. Και φανταστείτε ένας άνθρωπος ο οποίος φτάνει σε εκείνη την περίπτωση, κατά πόσον μέσα από μια νυφαλιότητα πήρε αυτή. Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα είναι προς Θεού, κάτι θέλετε να πείτε για να πιστεύω. Ναι, προς Θεού να μην καταλήγω. Ναι, προς Θεού, όχι για οποιονδήποτε λόγο. Ένας που αυτοκτονεί είναι για την Εκκλησία κακός χριστιανός, δηλαδή. Όχι, η Εκκλησία δεν βάζει ετικέτες. Ένας ο οποίος καταλήγει σε αυτήν την κατάσταση, θέτει ο ίδιος. Δηλαδή, τον θάβουμε με τις τιμές που πρέπει να τον θάψουμε, που πρέπει να θάψουμε. Κοιτάξτε να δείτε, η ίδια η ακολουθία, η τελετή της κηδείας είναι τόσο βαθιά σε νοήματα και μηνύματα που θα ήταν μια τιμωρία για τον ίδιο να ακούγονται αυτά τα πράγματα για αυτήν την περίπτωση. Είναι η μακαρία, η οδός για παράδειγμα, ματιά οδός της αυτοκτονίας. Άρα δεν τον θαύουμε με τον τρόπο που θαύονται. Είναι και η Εκκλησία, ας πούμε, προσεύχεται, ελέησε τον Θεέ μου, σώσε τον.
Δεν υπάρχει. Κύριε Σταθή, η ερώτηση είναι απλή. Τον θάβουμε όπως θάβουμε τον δολοφόνο? Κοιτάξτε το να δείτε, Ελίτα, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές αυτοκτονίες και τους θάβει η Εκκλησία. Σε εκείνη την περίπτωση είπαμε ότι υπάρχει το στοιχείο, είχε ο αυτοκτονίας ο άνθρωπος. Αλλά από εκεί και πέρα, ως πρακτική, ως κανόνας, υπάρχει εκεί για παιδαγωγικούς και ποιμαντικούς λόγους. Μου στέλνει εμένα το μήνυμα του άλλου ότι για όνομα του Θεού μπροστά σου υπάρχει η ζωή και όχι ο θάνατος. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε, και για τους συγγενείς ακόμα. Πάμε σε ένα ρεπορτάζ από κατάθλιψη την οποία δεν... Μα το αναγνωρίζει αυτό, αυτό λέω το σήμερα. Όχι, μα αν δεν αναγνωρίζει, αν πρέπει σε γιατρό να πάει σε γιατρό, για όνομα του Θεού τόση ώρα. Αυτό είναι το θέμα νουλων, ότι μα συνεργαζόμαστε με τους δύο. Συγχίζουμε την ψυχή μαζί με τον εγκέφαλο. Γίνονται τούτες ούλες. Ακριβώς, εγώ επειδή ξεκαθαρίζω το εγκέφαλο και εγώ γνωρίζω ότι μόλις είναι να δω πάνω μου σημάδια τέτοια, σημαίνει ότι κάτι δεν κυκλοφορά καλά μέσα στο μυαλό μου. Οι συνάψεις μου για κάποιον περίεργο λόγο δεν επικοινωνούν μια με την άλλη για να πάρουν να φέρουν πληροφορίες. Μπορεί η σερωτονίνη μου ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι μου να βρίσκονται σε επίπεδα τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν το συνέστημα που ξεπεσαιρωτονίζουν. Μήπως να πάω να το δω και δουν το πράγμα το οποίο μου γίνεται, αφού δεν έχει ιδέα για το συγκεκριμένο θέμα. Άρα, αν ο ίδιος δεν απευθύνθηκε, οι υπόλοιποι δεν το κατάλαβα. Είναι θέμα της ιατρικής αυτό να και αυτοκτόνησε, σημαίνει ότι μηνίσκει ένα θέλος. Γι' αυτό είναι καλό για την πνευματική και αυτή τη άφηλη εκκλησία τέλος πάντων που συμβουλεύουν άτομα να ενημερώνονται. Όπως τη βλέπω υπάρχει αρκετά ενέργεια. Όχι, υπάρχουν πνευματικοί που έχουν ιδιαίτερα στην Εκκλησία. Στην Γερμανία υπάρχουν και αρχιεπίσκοπος που είναι για ψυχίατρο. Αυτό είναι πολύ καλό. Ο Άγγελος έχει φύγει, είναι κοντά μας, θα τον φέρουμε αμέσως μετά το ρεπορτάζ να τον ακούσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Στράτη που ήσασταν μαζί μας. Εμείς συνεχίζουμε. Εμείς οι τρεις συνεχίζουμε μαζί με τηλεφωνήματα, πάρα πολλά τα τηλεφωνήματα, να τα ακούσουμε. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για την αυτοκτονία και επιστρέφουμε. Το φαινόμενο των αυτοκτονιών έχει λάβει τον τελευταίο καιρό διαστάσεις επιδημίας. Μήπως η απόγνωση την οποία βιώνουν καθημερινά δεκάδες συνανθρώποι μας τους οδηγεί στην αυτοκτονία? Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι αυτοκτονούν κάθε χρόνο παγκοσμίως, ενώ περίπου 15 εκατομμύρια πραγματοποιούν απόπειρα αυτοκτονίας. Γιατί στρέφεται όμως ένα άτομο στην αυτοκτονία? Τα αίτια της αυτοκτονίας, όπως και των περισσότερων φαινομένων που συναντάμε στη ζωή, είναι πολλά και τις περισσότερες φορές περίπλοκα. Κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν τον αυτοκτονικό ιδιασμό σε κάποια φάση της ζωής τους και καταλήγουν να διερωτούνται εάν είναι φυσιολογικοί ή αν τρελαίνονται. Το άτομο καταρχάς νιώθει εγκλωβισμένο και αισθάνεται αδυναμία να ανταπεξέλθει σε ένα άσχημο γεγονός, όπως ο θάνατος κάποιου αγαπημένου ατόμου, ενός χωρισμού, οικονομικών δυσκολιών, ανεργία. Πιστεύει πως ο θάνατος είναι η μοναδική διέξοδός του από το πρόβλημα, η μοναδική λύση. Άλλοι με τον τρόπο αυτό εκφράζουν το θυμό τους, δημιουργώντας τύψη σε άλλους ή πιστεύοντας πως γίνονται ήρωες. Το χειρότερο όμως πράγμα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι αυτοκτονία. Η αυτοχειρία είναι χειρότερη και από τον φόνο ενός ανθρώπου που υποστηρίζει η θρησκεία μας. Εάν ένας άνθρωπος διαπράξει φόνο, ναι μεν αφαιρεί μια ζωή, αλλά ο ίδιος έχει τη δυνατότητα να μετανοήσει και να σωθεί. Ο αυτόχειρας και τη ζωή του αφαιρεί και τη ψυχή του καταδικάζει στην αιώνια κόλαση και απώλεια. Το τραγικότερο παράδειγμα της ιστορίας είναι ο Ιούδας ο Ισκαριώτης. Έδειξε μεταμέλεια, όπως αναφέρει η γραφή, για την προδοσία του διδάσκαλου του. Παραδέχθηκε την ενοχή του. «Είμαστον παραδούς αίμα αθώων», είπε την ώρα που επέστρεφε τα χρήματα της προδοσίας. Οι ενέργειές του όμως αυτές σε τίποτε δεν τον ωφέλησαν, αφού αμέσως μετά αναχώρησε από τον ναό και αυτοκτόνησε. Ο δαίμονας της απευθυσίας απεδείχθη ισχυρότερος και φοβερότερος από τους δαίμονες της φιλαλγυρίας και προδοσίας που είχαν καταλάβει τη ψυχή του. Η επιστήμη από την άλλη έχει την ίδια άποψη, με την έννοια ότι προκύπτει μια ψυχοπαθολογία πολύ πιθανώς βαριάς κατάθλιψης. Ο άνθρωπος που εγκαταλείπεται χρειάζεται άμεση βοήθεια από το περιβάλλον του και από ειδικούς, ώστε να μπορέσει να ξαναβρει την αυτοπεποίθηση και τον εαυτό του.
Μία είναι η πραγματικότητα όσο δυσχερείς και αν είναι οι συνθήκες της ζωής μας, όσα προβλήματα και αν αντιμετωπίζουμε, πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή, ελπίδα και ο Θεός ποτέ δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει. Παιδιά, η παιδική σκηνητόρου Κυριακίδη παρουσιάζει τη μουσική κομμωδία. Ποιος θα πήγε για τον Νικολάκη? Έλατε. Λευκοσία κάθε Κυριακή πρωί στο Πάνθεο. Λάρνακα, Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου, δύο παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο. Παραλίμνη, Δευτέρα 1η Οκτωβρίου στο Ξένιον. Πάφο, Σάββατο 6 Οκτωβρίου, τρεις παραστάσεις στο Μαρκίδιο Θέατρο. Και Λεμεσός, τα Σάββατα 3, 10 και 17 Νοεμβρίου στο Θέατρο Αγίου Αθανασίου. Ποιος θα πήγε για τον Νικολάκη? Έλατε, σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας, ΡΙΚ. 15ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου. Γι' αυτό ζηλεύω τα πουλιά. Μια περιδιάβαση στο πλούσιο έργο του ανεπανάληπτου Ψαραντώνη. Μαζί του η Νίκη, Γιώργης και Λάμπης Ξυλούρη και ο Νεκτάριος Κοντογιάννης. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, 8:30 το βράδυ, Αρχοντικό Αξιοθέας. Πληροφορίες και κρατήσεις 22-89-45-31. Χορηγός επικοινωνίας, ΡΙΚ. Δείτε σήμερα. Ο συνθέτης Μιχάλης Χριστοδουλίδης, Βραζιλιάνικος Μήνας, από το Ίδρυμα Φάρος. Έκθεση Τάσου Αλαμάνε. Είναι και ένας γάμος. Γάμος. Που δεν άφησε να γίνει. Σα σήμερα θα είχαμε το γάμο της Τζένις. Τι είναι, παρακαλώ. Τι, μια φορά σε επίστρεψα στη ζωή μου. Και δες τι έγινε. Κόλασή μου. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα. Κύριε Ανδρέα, σας ακούμε. Ακούμε τον κύριο Ανδρέα, παρακαλώ. Κύριε Μιχάλη, εσείς. Κύριε Μιχάλη. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Εγώ θέλω να πω για την αυτοκτονία, είπε ότι δεν πρέπει να σκάμε την κυρία να τους πω αυτοκτονούν. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο, όχι. Κάτι δέχτηκε να γίνει μεταξύ... Όχι, ήταν ο θολόγος μας, ο κύριος Ευσταθίου, που έλεγε ότι για κάποιους, όχι για όλους, ναι, συμφωνώ. Ότι αυτή τέλος πάντων η προσευχή που λέγεται στις κυρίες μπορεί, είπε, αν κατάλαβα κι εγώ καλά, να προκαλέσει μεγαλύτερη οδύνηση ψυχή. Για άλλους όμως, όπως το ξεκαθάρισε, γίνεται η Θεία Λειτουργία κανονικά και ήταν... Ναι, γίνεται η Θεία Λειτουργία κατόπιν εγκρίσεως του εκάστου Μητροπολίτη ή Αρχιερισκόπου που αναλαμβάνει την ευθύνη ο ίδιος. Έτσι το έχω αντιληφθεί, ναι. Και κάτι άλλο θέλω να πω, ότι κανένας δεν ξέρει ποιος ο αυτοκυράς αν πάει στην κόλαση ή στον Παπαδικό. Μόνο ο Θεός το γνωρίζει, μόνο ο Θεός, κανένας άλλος. Και ευχαριστώ, αυτά ήθελα να πω, ίσως μπορεί να είμαι λίγο έτσι αφεντικό το λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα. Μόνο ο Θεός γνωρίζει που είναι αυτά αλλάξει τον καθένα, είτε αυτοκτονήσουμε είτε πεθάνουμε με στο λίγο θάνατο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μακρόπετ, σας δίνω λίγο την... το λόγο τώρα, γιατί έχετε εσείς μια αίσθηση αυτού που είναι πίστη. Ναι. Είπε κάτι ο τηλεθεατής, το δικό σας σχόλιο. Εγώ έχω, όταν λέμε πίστη, δεν είναι απλώς πιστεύω. Είναι εμπειρία. Δηλαδή η εμπειρία είναι πολύ βασική για μένα. Τι εμπειρία? Εμπειρία είναι, όταν εγώ είμαι στα δύσκολα, και απευθύνομαι, έχω πάρα πολύ επαφή με τους αγγέλους, οι οποίοι είναι πολύ πολύ προσιτά θεϊκά όντα, και όταν εμείς τους παρακαλέσουμε, δεν μιλάω στο τέλος, δηλαδή σαν φίλους μας, δηλαδή βοηθάτε για το ένα, βοηθάτε για το άλλο, βοηθάτε
καμιά φορά νομίζουμε ότι δεν υπάρχει απάντηση, ότι δεν μας ακούν. Όχι. Μπορεί η απάντηση να είναι όχι ακόμα, περιμένετε, υπάρχει λόγος. Κάποια πράγματα, σε παρηγοριά όμως, πολλές φορές είχα την, δεν θα πω, είχα αυτήν την ευκαιρία να νιώσω την παρηγοριά από αγγέλους. Από αγγέλους. Και όταν λέω παρηγοριά, είναι μία μα πάρα πολύ γλυκιά αίσθηση στην καρδία που έρχονται και είναι σαν να σου βάζουν βάλσαμο, βάλσαμο στην καρδία. Δεν είναι κανένας άλλος, δεν μπορώ. Καμιά φορά τρέχουμε πίσω από άτομα να μας δώσουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να μας τα δώσουν. Πρέπει να πάμε μέσα μας, πρέπει να συνδεθούμε με εκείνα τα κομμάτια μας που είναι ανώτερα από την προσωπικότητα μας, η οποία έχει μεγάλες αδυναμίες η προσωπικότητα μας. Πρέπει να σταματήσουμε να νιώθουμε θύματα. Και όταν σταματήσουμε κιόλας, είναι εντάξει να είμαστε θυμωμένοι, να θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα. Δεν είναι εντάξει όμως να μισούμε. Όταν μισούμε, από την εμπειρία σας, τη δική σας εμπειρία, έχουμε όλοι φυλακές άγγελους, αυτό που λέει η θρησκεία μας άλλο. Βεβαίως. Τους έχουμε όλοι. Βεβαίως, δεν υπάρχει άτομο. Λοιπόν, ξέρω ότι έχετε αντίθετες απόψεις, ακούσουμε και την ψυχιατρική τι έχει να πει, αλλά θα πάρουμε την κυρία Αθηνά και ένα άλλο κύριο που περιμένει. Κυρία Αθηνά, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Κυρία Λίτα, άκουσα πολλούς που τηλεφώνησαν και τρέχουμε τον Θεό γιατί να το επιτρέψει σε αυτήν την κατάσταση. Η δοκιμασία. Και όχι μόνο τούτον, αλλά πού είναι ο Θεός, τι κάνει ο Θεός για μας. Εμείς, κυρία Λίτα, τι έχουμε κάνει για τον Θεό. Πόσοι άνθρωποι από εμάς κάνουν εκείνα που λέει η θρησκεία μας, που είναι πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Εμείς, στις πιο παλιές γενιές, οι άνθρωποι, τα παιδιά σκέφτονταν με σεβασμό πρώτα τον εαυτό τους, τους δασκάλους τους, τους ιερείς, τους μεγαλύτερους τους να σηκωθούν από το χέρι τους να κάτσει ένας πιο μεγάλη ηλικία σου. Όλα αυτά που είναι τώρα, τώρα σε αυτήν την ηλικία των 12 και των 13 χρόνων, τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας πού βρίσκονται, ξενυχτούν ως το πρωί, πού είναι οι γονείς τους που θα τους βάλουν στην τάξη. Πού είναι η οικογένεια. Μας λέτε ότι έχουν χαθεί δίχως άλλο οι αξίες, έχει χαθεί δίχως άλλο. Βέβαια έχουν χαθεί, αφού όλες οι αξίες έχουν χαθεί, αφού μέσα μας δεν μπορέσαμε να βάλουμε το Θεό, πώς θα μας βοηθήσει ο Θεός. Πώς. Άρα πρέπει να βοηθήσουμε εμείς, πρέπει να στραφούμε στο Θεό για να μας βοηθήσει. Όχι να στραφούμε, ναι βέβαια, να στραφούμε και στο Θεό, αλλά να φροντίσουν οι οικογένειες να γίνει οικογένεια όπως τα παλιά. Σοβαρή, μετρημένη οικογένεια που να έχει κάποια θέση στην κοινωνία. Όχι που ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί να μην κάνει ο Θεός ό,τι θέλει τότε. Να μας βάλει, για να μας τιμωρήσει και να μας βάλει στη θέση μας τέλος πάντων. Άρα... Να σκεφτούμε ότι πέραν τούτου υπάρχει ο Θεός, ο οποίος όταν τον παρακαλέσουμε, όταν έχουμε εμπίστη, όταν κάνουμε εκείνα που θέλει ο Θεός, τότε ο Θεός θα μας βοηθήσει. Αλλιώς γιατί να του ζητούμε τη βοήθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας δίνει μια διάσταση, κυρία, αφενός της δικής μας ευθύνης απέναντι τα πράγματα, αλλά εισήξε τώρα την θέση ότι ο Θεός είναι τιμωρός. Θα πάρουμε και τον κύριο Ανώνυμο και να σας ακούσω. Ο κύριος που θέλει να παραμείνει ανώνυμος, μας ακούει, παρακαλώ. Κύριε Μιχάλη, κύριε Μιχάλη, εσείς, δεν ξέρω ποιος... Θέλω να πω αυτό. Ναι. Όχι, ο Ιωάννης. Παρακαλώ. Ιωάννη. Ναι, κύριε Ιωάννη. Χαμηλώστε την ένταση της τηλεόρασης, παρακαλώ πολύ, και σας ακούμε. Μ' ακούτε? Ναι, κύριε Ιωάννη, πείτε μας. Λοιπόν, να πάμε σε άλλο τηλεφώνημα, γιατί αυτή τη στιγμή ακούγεται ένας αντίλαλος. Όταν θα μας μιλήσετε στο τηλέφωνο, παρακαλώ χαμηλώνετε την ένταση, γιατί ακούγεται ένας άσχημος αντίλαλος και σας μπερδεύει. Έχουμε άλλο τηλέφωνο ή να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση. Κυρία Λαζάρ. Σε σχέση με το αν ο καθένας έχει δίπλα του ένα, τότε τα 16.000 παιδιά της Αφρικής και της Ασίας που πεθαίνουν καθημερινά σε φρικτούς πόνους, με υποσυγισμών που δεν έχουν, είναι default κατάσταση, δηλαδή γεννιέται των μωρών. Ούτε καν να του πεις πίστευε ή μη πίστευε, πεθαίνει. Δείχνει ακριβώς την αλαζονία που μας διακατέχει.
επειδή καθόμαστε εδώ σε τον χώρο και επειδή έχουμε μία αλφα ευχέρεια, έχοντας τη μόρφωση μας, το αυτοκίνητο μας, αξιού μας περιμένει, το σπίτι όποιον και αν είναι, ξέρω εγώ τα ρούχα μας, το φαΐ μας, όποιον και αν είναι γενικά, θεωρούμε ότι φιλοσοφούμε, λέμε το ένα, λέμε το άλλο και αν κάτι καλό μου συμβεί, είναι διότι κάποιος με προστατεύει. Δεν γίνεται ένα τέτοιο, ας το πούμε, το οποίο είναι πανσοφό να κάνει διακρίσεις. Πρέπει όμως να το... Να απαντήσετε. Εάν τώρα πούμε, το πού γεμίθηκε και το ποιος είσαι είναι καθαρά θέμα αντίχης. Θα μπορούσα να είχα γεμίθει στην Κίνα, σε μια οικογένεια βουδιστών, να μιλώ κινέζικα και να... Άρα μας λένε κυρία ότι αν υπάρχει Θεός, γιατί να υπάρχουν αυτές οι αδικίες στον κόσμο. Εγώ επειδή το παίρνω σαν δεδομένο, παίρνω τον άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος, και επαναλαμβάνω πάλι την έννοια του ελεύθερου σκεπτικισμού, είναι ότι βλέπεις τα πάντα με τη λογική και λειτουργάς ούτως ώστε να είσαι, να ωφελείς το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Γνωρίζοντας ότι αν εγώ λειτουργώ σε βάρος είτε της οικολογίας, είτε της οικονομίας, επειδή ζούμε σε κοινότητες, όλοι μαζί, δεν μπορεί ο καθένας να ζήσει μόνος του, σημαίνει ότι συνειδητά αγαπάς, δεν αγαπάς τον πλησίον σου, πρέπει να πράξεις με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να ωφελείς το σύνολο και το οποίο το ωφελείς εσύ, για να μην μιλούμε πολλή ώρα, να δω αν μπορώ να σας κατανοήσω. Εσείς λέτε ότι υπάρχει μια νομοτέλεια σε αυτό το σύμπαν, σε αυτή την χρονική. Εγώ έτσι κατάλαβα. Ότι υπάρχει. Πώς την ονομάζεται. Υπάρχουν νόμοι μέσα τη φυσική που λειτουργούν και μέσα στην κοινωνία. Τους εθέσαμε. Ούτως ή άλλως, άμα τους παραβαίνουμε. Η κάθε ομάδα του ανθρώπου, τη ζωή, έχει τους δικούς της κανόνες. Άμα τους παραβαίνουμε. Αν ήμουν τίγρης, ας πούμε, θα λειτουργούσα μόνο μου να θέλω τα. Έχουμε τώρα 300 τετραγωνικά μου χιλιόμετρα. Έκανα το μωρό μου, μεγάλωσα το. Θα πει διότι μπορεί μένα να σκοτώσει το μωρό διότι είναι θέμα επιβίωσης. Ο άνθρωπος δεν λειτουργάει. Ωραία. Ήθελα να έχουμε την δύναμη. Κατάλαβες. Ναι, και ο κόσμος. Να πω κάτι. Αυτό το θέμα με τα παιδιά. Έχει δίκιο. Κάποιοι γεννιούνται κάποιοι γεννιούνται ευνοημένοι. Μα είναι κάπου υπάρχει ένας νόμος δικαιοσύνης που δεν τον βλέπουμε και είναι κάπου αλλού. Συγγνώμη. Δύο λεπτά. Άφησε με να ολοκληρώσω. Δεν ξέρεις γιατί θα μιλήσω. Εγώ, γι' αυτό σου λέω ότι ερευνώ. Εγώ δεν αποφάσισα ακόμα τα πάντα και εκείνοι που λένε ότι αποφασίζουν δεν ξέρουν όλα, συγγνώμη αλλά ούτε η Εκκλησία τα ξέρει όλα, ούτε αυτοί που λένε είναι τελειά άθροι τα ξέρουν όλα. Εγώ λέω εξερευνήστε, προσπαθήστε να βρείτε κάποιους τρόπους. Παραδείγματος χάρη, η μόνη περίπτωση που μπορεί να υπάρξει μία δικαιοσύνη, ανώτερη δικαιοσύνη, είναι μέσω εμπειριών από διάφορες ζωές. Τι άλλο να πω. Ξέρουν πολλά καλά άτομα τα οποία μπαίνουμε σε διάφορες ζωές, έχουμε διάφορες εμπειρίες. Μπορεί να ήμουν κι εγώ έναν παιδί που πέθανα στην Αφρική, μπορεί χίλια εμπειρίες. Άρα το εξηγείτε εσύ που είναι η δικαιοσύνη. Υπάρχει με τις αυτές. Βεβαίως. Λοιπόν, έχετε εκεί πολλά, ξέρω ότι τις απαντήσεις για όλα. Θα πάρω τον κύριο Κυριάκο και μετά τον κύριο Σταύρο, αν δεν κάνω λάθος. Α, και να πω και κάτι άλλο. Τον κύριο Τάσο. Λοιπόν, κύριε Κυριάκο, να πω όμως κάτι παραπάνω. Αν ήμουν βουδίστρια, αν ήμουν Ινδουίστρια, αν ήμουν μέσα στα εκατομμύρια τα άλλα, η δεσάρκωση θα ήταν πίστη μου και κανένας δεν ήθελε να μου πει τι. Απλώς την κλεβάσουμε διότι γεννηθήκαμε σε μία χώρα από τη, και από τη χριστιανική ορθοδοξία υπάρχει εκεί μία ανωτελεία και χρήζει ένα άλλο πρόγραμμα απάνω σε αυτό. Όχι τον κύριο Κυριάκο. Κύριε Κυριάκο. Παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας κυρία Γκίτα και στους καλεσμένους σας. Και σε εσάς. Εγώ θα ήθελα να πω ότι από αρχαιότητα των χρόνων ο άνθρωπος ήθελε πάντοτε να ρίχνει τα δικά του τα δάση πάνω σε άλλους. Και έχουμε το πραγματικό παράδειγμα στην Ομίλου Ιδιάλων και Ολύσσια. Οι ανθρώποι, όταν τους γίνεται κάτι, αμέσως τα ρίχναν στους θεούς τους. Συνεχίζουμε δυστυχώς και σήμερα να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
επειδή έχουμε τόσες πολλές αδυναμίες όλοι μας, τα λάθη μας θέλουν να τα ρίχνουμε στους άλλους. Και φέρνω ένα παράδειγμα. Εάν είμαστον πολύ πιο προσεκτικοί, αν είμαστον σωστοί άνθρωποι, τη στιγμή που θα πηγαίναμε να ψηφίσουμε, θα ψηφίζαμε τον καλύτερο. Όμως δυστυχώς, το φέρνω στους πολιτικούς μας, γιατί έχουμε και τα προβλήματα, αυτά όλα τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί, είναι εξαιτίας μας εμάς. Ακριβώς γιατί δεν είμαστε σωστοί κανένας και τη στιγμή που πάμε στην κάρτη, αντί να κοιτάξουμε το γενικό συμφέρον του τόπου μας και των ιδίων μας, κοιτάζουμε μόνο το ατομικό, ο καθένας μας. Γι' αυτό φτάσαμε στην κατάσταση, εδώσαμε όλη τη δύναμη στους πολιτικούς, καλούς, κακούς, τους εδώσαμε όλη τη δύναμη και μας έφεραν στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα. Άρα γι' αυτό λοιπόν, ας μην τα βάζουμε με το Θεό, ας κοιτάξουμε το καθένας, να δούμε πού υπάρχουν τα λάθη, να δυναμώσουμε εσωτερικά ήδη μας, όπως έκαναν και οι θυμάμαι τη γιαγιά μου Ελίτα, ενώ δεν είχε πάει ούτε δημοτικό, έβλεπε την εικόνα και άρχιζε μιλούσε με εκείνον που έβλεπε και επειδή είχε τόση δύναμη εσωτερική μέσα της, ναι, έβρισκε λύσεις στα προβλήματα της και ενώ είχε τέσσερα παιδιά, δεν είχε ο παππούς ήταν μακαρισμένος, όμως εμπόρισε και τους ανάγιωσε γιατί ακριβώς είχε αυτήν την εσωτερική δύναμη και έβρισκε στα προβλήματα της συνεχώς λύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για το τηλέφωνο. Να αφήσουμε τους θεούς κατά μέρος και ας κοιτάξουμε τα δικά μας τα λάθη. Βέβαια. Συνεχίζουμε και δεν δίνουμε καμία σημασία στα δικά μας τα λάθη και τουλάχιστον προσπαθούμε να τα ρίξουμε αλλού. Ευχαριστώ Ελίδα που με ακούσατε. Καλώς σας βράδυ. Εμείς σας ευχαριστούμε και μου δίνετε και το έναυσμα να σκεφτώ ότι τελικά ίσως αυτό που ζητούμε να είναι ένας απομηχανής θεός. Δηλαδή κάποιος εξωτερικός παράγοντας που να μας λύνει τα προβλήματά μας, ίσως να έχουμε παρεξηγήσει τα θέματα. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τάσο. Κύριε Τάσο. Ναι. Ελίδα, σας ευχαριστώ για το πρόγραμμα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Σας ακούμε. Εγώ θα μιλήσω σχετικά με τις θέματα των Αγίων. Βεβαίως. Ο πατέρας μου ο Μακαρινέλος γεννήθηκε το 1910. Όταν ήταν 17 χρονών, ήταν άρρωστος. Γύρισαν του γιατρούς όλων της τότες εποχής. Δεν μπορούσε να θεραπευτεί. Ο παππούς μου την νύχτα είδε ένα όνειρο. Από τη μουλιά αν είστε να πούνε γάγου γεννήθηκα εγώ και μεγάλωσα. Και επίσης και σήκωσε να πήγαν κουμπάρους ο μαμάς. Υπάρχει μια εκκλησία Ιγουρνελίου. Νομίζω στο πρόγραμμα συζητείται μια πρώτη υπάρχει δεύτερη εκκλησία στην Κύπρο. Το πρόγραμμα σας είπετε. Τον υποδεπίεν, εκάμασαν και λειτουργήσαν την εκκλησία, νίκια την εκκλησία τότε, σε ένα κλεισάκι μικρόν, εγκατελειμμένον, έγινε καλά. Όταν έγινε 23 χρόνια και πήγαινε στο κυνήγι, η μέρα να έχουν δει, ορτάζεται στις 13 του Σεπτέμβρη πάντοτε, αρκεί να πάει στην εκκλησία να πήγαινε στο κυνήγι, γιατί ήταν μέρα κλείς. Την άπου πυροβόλησε τον λαγό, σκοτώθηκε ο λαγός, έγινε το όπλο μέσα στο χέρι του χωρίς να πάθει τίποτε. Από τότε ο πατέρας μου έλεγε, όταν είστε εγώ στην ηλικία, «Γιέ μου, στις 13 σου θέλει ποτέ σου δουλειά». Και γιορτάζω μέχρι και ήταν ο πρώτος γιορτάρης ο παπάς μου και σήμερα έχει 200 γιορτάζοντες, που τον ένα, μετά από τόσα χρόνια. Το δεύτερο στάμα με τους Αγίους πάλι, όταν ήταν ο γιος μου 5 χρονών, διασταύρωσε τον δρόμο και σύντησαν τον αυτοκίνητο και μάλιστα ήταν Τούρκος οδηγός και τον επήρε 100 μέτρα από κάτω από το αυτοκίνητο και σηκώστηκε και στάθηκε μέσα στον δρόμο. Έπιασα τον επήρα τον ιστοβαρό και στο Χατζαθανάση, τον γιατρό και λέω του γιατρέ. Το παιδί είναι σύντησαν τον αυτοκίνητο. Μα λέει μου έχει τίποτε, δεν είναι βρίσκο τίποτε. Θα τον πάρει σπίτι σου. Επήρε το πράγμα της 2-48 χρονών, κανένα πρόβλημα. Αλλά να έχουμε την πίεση της εκκλησίας. Η κόρη μου πριν 24 χρόνια ήταν να κάνει μια εγχείρηση σοβαρή και πρέπει να πάει στον Λονδίνο σε ειδικό ογκολόγο. Εγώ όταν έφυγα από την υπεραγορά κόκκινος, το εκκλησάν την ειδική κοντά και πήγα η πίστη μου. Θυμούμε το κρύο παραγωγό. Έπιασα την εικόνα και λέει μου δεν πας εγώ να εκτρατεύσουμε μου.
Έχει το μιλήσει. Και όσο τώρα και πιο είναι 76 χρονών άνθρωπος. Διότι θυμούμε τη φάση μου δουλειά. Πήγαμε να καλωτήσω την εισιτήρια να πάει στην Αγγλία να κάνει την εσύρεση. Έτσι το τηλέφωνο μας όπως ο Μεζίνος ο γιατρός. Ελάχιστοι ο γιατρός στην Κύπρο, δηλαδή καθηγητά με χειρίζει στην Κύπρο. Ήρθε ο γιατρός που είναι Αγγλία και έκαμε την εισιτήρια στην κυβερνητική μακρύ στην Λευκοσία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Ας να μην πιστεύουν οι άλλοι, να μην πιστεύουν στο Θεό, ότι υπάρχει Άγιοι, ότι κάνουν Άγιοι. Ας να μην πιστεύουν. Εσείς μας λέτε ότι έχετε νιώσει, έχετε ζήσει την παρουσία του αόρατου Θεού. Τώρα το λέω και λέω, τον ακούω και χάμω και λέω και ζήσει. Εντύπως άλλο, το έχετε ζήσει. Το έχετε ζήσει αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Έχουμε δύο ενδιαφέροντα τηλεφωνήματα που συμπίπτουν μαζί. Είναι ο Γέροντας Ιωακείμ. Εμείς τον έχουμε παρακαλέσει να μας μιλήσει από το Άγιον Όρος. Και έχουμε και τον κύριο Αλεξόπουλο από την δική σας κίνηση, κυρία Λαζάρου, εκπρόσωπος ομίλου της Ελεύθερης Σκέψης. Να ανοίξουμε και τις δύο γραμμές ταυτόχρονα. Μας ακούνε και οι δύο. Να δώσουμε πρώτα τον λόγο στον Γέροντα Ιωακείμ. Γέροντα, καλό σας απόγευμα. Να σου λέει, μένει καλό απόγευμα. Λοιπόν, διερωτόμαστε εδώ και είχαμε πολλή συζήτηση και πολλούς τηλεθεατές, Γέροντα, για όλες αυτές τις δοκιμασίες που περνάει ο κόσμος, που συνθλίβεται, που φτάνει στα πρόθυρα ακόμα και να σκεφτεί την αυτοκτονία. Και διερωτόμαστε και τέθηκε έτσι από πολύ κόσμο, τελικά αυτός ο Θεός είναι τιμωρός. Τιμωρούμαστε για κάτι. Κοιτάξτε, ο Θεός είναι Θεός αγάπης όπως όλοι το ξέρουμε και δεν είναι καθόλου τιμωρός. Απλώς ο μαμονάς, δηλαδή ο διάβολος, προσπαθεί να απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό. Και το έχει καταφέρει βασικά τα τελευταία χρόνια, διότι τον παρασύρει με πρόσκαιρα φθαρτά και υλικά αγαθά. Τα οποία του το παρέχει, του τα δίνει και τον δεσμεύει από επιθυμίες, από ανάγκες, από πάθη, από φοβίες, από άγχος και αποδεσμεύεται από οτιδήποτε πνευματικό και σωτήριο έχει ο άνθρωπος επάνω του. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, το φάσμα της ύλης που ο άνθρωπος έχει κυριευτεί τελευταία, αυτό το άνθρωπο τον έχει καταστρέψει και αυτό είναι η αιτία τελικά του άγχους και της φοβίας και της ανασφάλειας που αισθάνεται ο άνθρωπος, γιατί τώρα, όπως ξέρουμε, αυτά τα οποία έχει αποκτήσει ο άνθρωπος, τα χάνει. Τα χάνει. Θέλουν να δει κάτω τα πόδια του. Ό,τι είχε επενδύσει στη ζωή του, δεν υπάρχει πια. Το χρήμα, η καλοπέραση, υπάρχει μεγάλη φτώχεια, μεγάλη στοιχεία, ανασφάλεια. Αυτά είναι απόρρια των επιλογών που έκανε ο άνθρωπος, κύριε Λίτα. Και τώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση τραγική. Αλλά διότι δεν ζει η πνευματική ζωή. Διότι αυτοί οι οποίοι φτάνουν στο σημείο να σκεφτούν να αυτοκτονήσουν είναι οι άνθρωποι που είναι άθεοι, είναι λιγόπιστοι, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι οι αδύναμοι άνθρωποι, οι συναισθηματικά αδύναμοι. Βεβαίως εξαιρούνται οι άνθρωποι που έχουν ψυχικό νόσημα, έτσι. Βεβαίως. Αυτά οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν. Σήμερα μου με τηλεφώνησε ένας αδελφός κάποιου, ο οποίος έπαιρνε χρόνια, έκανε ψυχοθεραπεία. Και τελικά έπεσε από τον μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι τιόδες από την γενική κατηγορία των ανθρώπων που αυτοκτονούν. Διότι χάνουν τα λεφτά τους, διότι έχουν κρεβάτι που να πληρώσουν, διότι όλα αυτά τα πράγματα που σημαίνουν σήμερα. Αυτά είναι γιατί ο άνθρωπος επένδυσε δυστυχώς την ύλη. Η οποία ύλη θα αφαιθεί εδώ, θα γίνει χώμα, θα γίνει σκουλήση, θα σαπίσει. Και δεν φρόντισε ο άνθρωπος να έχει αυτό το εσωτερικό, την ψυχή, να την διορθώσει, να την καλυτερέψει, να την δώσει τροφή πραγματική. Γιατί λοιπόν ο άνθρωπος πάει σε αυτό το σημείο σήμερα. Γεροντά, είναι ο κύριος Αλεξόπουλος, σύνομαι μην μιλάτε μεταξύ σας γιατί υπάρχει θόρυβος και δεν υπάρχει καλή λήψη. Ο κύριος Αλεξόπουλος από τον όμιλο Ελεύθερης Σκέψης. Θέλετε να ακούσετε τι έχει να μας πει και να απαντήσετε αν θέλετε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το Ελεύθερη Σκέψη. Ελεύθερη Σκέψη, να μας πει κύριε Λαζάρου καλύτερα, περισσότερο... Είμαι απελευθερωμένος από όλες τις προκαταλήψεις, την παράδοση, τη θρησκεία, τα πάντα. Βάση στοιχείων, επιστήμη βασικά, ο επιστημονικός τρόπος. Έχω αποδείξει... Τώρα έχω την εντύπωση ότι θα τον ακούσω τον κύριο, αλλά... Αυτή η παρέμβαση που έκανε τώρα η κυρία που είπε ότι είναι ελευθερωμένος από τη θρησκεία, από και από όλα, σαφώς αυτό δεν λέγεται ελευθερία, λέγεται δέσμευση. Και δεν είναι καθόλου ελεύθερη σκέψη. Είναι και το πιστεί σε ένα σημείο ελεύθερη σκέψη του κυρίου. Ας το ακούσουμε όμως. Ωραία. Κύριε Αλεξόπουλε.
καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Θα ήθελα να παρέμβω ξεκινώντας από την τελευταία λέξη που πιάστηκε ο Γέροντας. Ο Γέροντας. Μου είπε για ήλιο, ξέρουμε ότι η εκκλησία είναι φορτωμένη από ήλιο και χρήμα. Πάμε όμως στο επόμενο θέμα. Σας παρακαλώ, μην το σκηνιάζετε το θέμα. Κάτι μου δικάρι, αυτό είναι σκηνά που λέει τώρα. Εγώ πίστευα θα μιλήσουμε θεωρητικά μερικά πράγματα για την εκκλησία. Θα μιλήσουμε θεωρητικά. Θα μιλήσουμε και θεωρητικά. Δεν μπορώ να συνεχίσω την πολιτική. Θα μιλήσουμε και θεωρητικά. Βασικά η εκκλησία όσον αφορά το θέμα της αυτοκτονίας έχει τις αντιρρήσεις και τις αντιθέσεις της. Γύρω από το θέμα ότι ο Θεός σαν δημιουργός και σαν πατέρας μόνο αυτός έχει το δικαίωμα να πάρει τη ζωή. Εκεί είναι και το σημείο στο οποίο η εκκλησία αντιδίδεται. Λοιπόν, η ερώτηση μου εμένα είναι πολύ απλή. Πώς γίνεται ένας Θεός όπως τον ορίζει η ίδια η εκκλησία. Mm-hmm. Παντοδύναμος, πάντσοφος, φιλές προφανώς κλπ. Να μπορεί να αφήνει δημιουργήματά του να αυτοκτονούν. Να μπορεί να δίνει δημιουργήματά του όταν προσέρχονται να πεινάνε, να πεθαίνουν και στην Αιθιοπία και οπουδήποτε αλλού και για λόγους κρίσης. Λοιπόν, αυτό είναι ερώτηση. Είναι ερώτηση γέροντα που έχει θέσει ο κ. Αλεξάνδρου. Κυρία Ελίνα, δεν φανταζόμαστε ότι μπορεί να κάνουμε αυτό το διάλογο τώρα. Ναι, ούτε και εγώ. Σήμερα. Αυτά που είπε ο κύριος τώρα δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που είπα προηγουμένως. Εγώ είπα ότι ο άνθρωπος. Μιλήσατε για δαίμονα, για σατανά. Ένας παντοδύναμος Θεός δεν μπορεί να σου πει σατανά. Αν είναι παντοδύναμος θα μπορούσε να βρει άλλος τρόπος να τον καταλαβήσει. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, να κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση. Κυρία Αλεξοπούλη, αφήστε τον γέροντα να απαντήσει και μετά θα σας δώσω την ερώτηση. Δεν κάνω διάλογο με τον κύριο. Όχι, η ερώτηση όμως να μην είναι αναπάντητη, γέροντα. Δηλαδή, αυτός ο Θεός. Θα αφήσω να τοποθετηθεί. Αφήστε τον γέροντα ή εκεί να τοποθετηθεί, κύριε Αλεξοπούλη. Κυρία, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν έχω καμία επιλογή να μιλήσω με κανένα σήμερα παρά μόνο με εσάς. Για την αυτοκτονία. Τώρα, αν ο κύριος μου κάνει ερωτήσεις για να κάνω εγώ απολογητική της εκκλησίας, δεν μπορώ να κάνω. Μόνο μία ερώτηση. Αυτός ο Θεός είναι που μας αφήνει να πεινούμε, να πέφτουμε στο πάτωμα, αυτό που έχει θέσει ο κύριος. Δεν μας αφήνει ο Θεός να πεινάμε. Ο Θεός μας έπλεσε μέσα στον παράδεισο, κύριε. Μας έπλεσε να έχουμε τα πάντα τα αγαθά. Εμείς καταστρέψαμε τον εαυτό μας. Είναι δική μας επιλογή. Αυτό μας λέτε. Εμείς επιλέξαμε τη ζωή εκτός Θεού. Αν είμαστε κοντά στο Θεό, δεν θα μας αφήσει το χάλι που βρισκόμαστε σήμερα. Εμείς έχουμε μια πληρότητα εδώ πέρα στα Ιουνόρος. Εμείς είμαστε ακτήμονες, αλλά είμαστε ευτυχείς. Έχουμε μια θαυμάσια μέσα μας ειρήνη και γαλήνη, ακριβώς γιατί είμαστε κοντά στο Θεό. Δεν ψαχνόμαστε να βρούμε τίποτα. Τα έχουμε βρει όλα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί πρέπει να λέμε ότι. Λοιπόν, μην μπείτε σε αυτή την ερώτηση απάντηση, κύριε Αλεξόπουλο, να ευχαριστήσω τον γέροντα Ιωακήμ. Θέλετε να ολοκληρώσετε αυτό που πήρατε να μας πείτε, να τον αφήσουμε, γιατί μας μένουν λίγα λεπτά για να το συζητήσουμε. Κύριε Αλεξόπουλε. Κοιτάξτε, η τοποθέτηση αρχηγή ήταν ότι φύγαμε από τον Θεό και τιμωρόμαστε. Και ότι ο Θεός ταυτόχρονα δεν είναι τιμωρός. Ότι έχουμε θεοποιήσει την ύλη ουσιαστικά. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για ένα Θεό παντοδύναμο και φιλές πλαχνό, δεν θα μπορούσε κανένας να παρεμπιπτυχθεί με τέτοιο τρόπο. Έτσι. Γιατί κύριε Αλεξόπουλο, ο Θεός εκεί που είναι, εφόσον υπάρχει, εγώ το αποδέχομαι ότι υπάρχει προσωπικά. Ορίστε. Μιλάω για τους οδηγούς που είναι θρησκεία, γιατί εγώ σαν άνθρωπος δεν τους έχουμε φυσικά. Γιατί να ανακατευτεί με την δική μας κατάντια, αν έχουμε καταντήσει τους εαυτούς μας, να είμαστε άνθρωποι ιδιωτελείς, εγωιστές, ο καθένας το δικό του. Απάνω στην εξουσία. Δεν είναι πάντσοχος, δεν είναι πάντσοχος, δεν είναι πάντσοχος, δεν είναι πάντσοχος. Θα έπρεπε να μας προστάτευε. Συγγνώμη. Θα έπρεπε να μας προστάτευε αφού μας έχει δώσει ελεύθερη βούληση. Συγγνώμη, ένας. Κύριε Αλεξόπουλε, ολοκληρώστε. Δεν είμαστε δημιουργήματά του, δεν θα πρέπει να μας αγαπάει, δεν έστειλε το γιο ότι είχα να θέσει αυτή, κατά του είναι. Θα έπρεπε να προστάτευε την ελεύθερη μας βούληση αφού μας έχει πλάσει ελεύθερη. Δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση όταν υπάρχει η έννοια της αμαρτίας και η έννοια της κόλασης ή του παραδείσου. Γιατί, έχουμε επιλογή. Ένας Θεός που είναι πάντσοχος ξέρει από πριν να κάνουμε κάτι, τι θα κάνουμε. Συνεπώς δεν είναι ελεύθερος. Είναι όπως που να μας βάζει το πιστόλι στον πρόγραμμα και να μας λέει ξέρεις είσαι ελεύθερος, αλλά δεν το κάνεις θα τιμωρηθείς. Για μαθία που λέμε.
Δεν είπε κανένας για Θεό τιμωρώ. Είναι ο γέροντας ο Ακίμ στην τηλεφωνική. Μπορείτε να με ενεσαιρώσετε. Ναι, βεβαίως γέροντα, ευχαριστούμε και... Ευχαριστώ πάρα πολύ και άλλη φορά ότι σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Κύριε Αλεξόπουλε. Ναι. Λοιπόν, θα έπρεπε να ήσασταν εδώ. Ναι. Την κρούτη θέση. Από τη μια λέει ο γέροντας ότι ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Συγκίνησε λόγω να ταυτό. Ενώ ξέρουμε ότι. Δεν είπε ότι ο Θεός είναι τιμωρός. Είπε ότι δεν είναι. Είπε ότι δεν είναι. Ναι, ενώ ξέρουμε όλοι το κόνσεπτ της αμαρτίας κτλ. Μιλούμε για ένα θείο παντοδύναμο. Έτσι θέλω να πιστεύω. Μιλάμε για το σώτανα. Και σε αυτόν τα έριξε ο γέροντας και την κατάντια μας. Ενώ ένα τέτοιο παντοδύναμο δεν θα έπρεπε να αφήσει σατανά ή κακό να υπάρχει. Μιλάμε για ελεύθερη βουλή για ένα τέτοιο άνθρωπο που ξέρει από πριν τι θα κάνουμε. Συνεπώς δεν είμαστε ελεύθεροι. Οπότε όταν μιλάει για αυτοκτονία, εγώ δίνω να έχω την κοσμική άποψη και άποψη ιατρική. Υπάρχουν διάφορε θεωρήσει και ψυχολογικέ και κοινωνικέ και ενολογικέ για το πώ ένα άνθρωπο αυτοκτονάει. Ο κεντρικό του στούντιο εκεί είναι ο γιατρό, ο ψυχιατρό, μπορεί να εξηγήσει. Σας ευχαριστούμε κύριε Αλεξόπουλε. Πραγματικά θα ήθελα να σας φιλοξενούσαμε κάποια στιγμή και αυτά να τα λέγαμε από κοντά. Γιατί ο χρόνος της τηλεφωνικής σύνδεσης είναι και πολύ σύντομος. Ο γιατρός μας. Ήταν να πω κάτι, γιατί ακούγεται σαν να τώρα έχουμε τους καλούς αυτοκτονικούς και τους κακούς αυτοκτονικούς. Για όνομα του Θεού, να το πω έτσι. Μπορεί να υπάρχουν αυτοκτονίες μέσα στα πλαίσια μιας κλινικής κατάθλιψης, σχιζοφρένειας, ξέρω, εξάρτηση από αλκοόλ. Αυτές, από ό,τι κατάλαβα εγώ, θεωρείται στη θρησκεία μας δικαιολογούν, ενώ οι άλλοι δεν δικαιολογούν. Πρέπει να το διορθώσω. Και οι άλλοι που αυτοκτονούν μπορεί να μην έχουν ιστορικό ψυχιατρικής, ξέρω, κατάθλιψης, ψυχιατρικών ιστορικών στο παρελθόν, αλλά οδηγούνται στην αυτοκτονία μέσω καταθλιπτικό στοιχείο, δηλαδή υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή, μαζί με την κατάθλιψη έτσι κι αλλιώς δεν είναι δίχως δίχως παθολογία. Μα αυτός που αυτοκτονάει γιατί δεν έχει λεφτά, γιατί έτσι ακούστηκε τώρα. Πάλι υπάρχει παθολογία, γιατί όσοι μας ακούνε που έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο απελπισίας, οπωσδήποτε να απευθυνθούν σε ένα γιατρό. Εγώ θέλω τον άγγελο εδώ. Ναι, δώστε και δίνω. Δώστε του λίγο το χρόνο και θα μιλήσω. Το ένα είναι τούτο. Το άλλο, ρωτούσε προηγουμένω αν η πίστη βοηθά. Βέβαια, αν πιστεύει κάποιο, βοηθά. Είναι κάτι το θετικό γι' αυτό. Και εφόσον πιστεύει, να το πιστεύει. Δεν θα το αφισβητήσω. Όμω, να έρθω στον προηγούμενο, τον κύριο Κυριάκο, νομίζω που είπε κάτι πολύ σωστό. Δεν πρέπει να βρίσκουμε πάντα δικαιολογία στην πίστη. Δηλαδή, ότι συμβαίνει και δεν συμβαίνει, ότι έκανα, δεν έκανα, τελικά το φορτώνουμε. Στον καλό πατερούλι. Δηλαδή, έχουμε μια ανάγκη, κάποιο είναι ο καλό μα πατερούλι. Και λείπει η δουλειά που πρέπει να κάνουμε τον εαυτό μα. Μάλιστα. Η ευθύνη του ανθρώπου προ τον εαυτό μα. Εδώ πρέπει να πω ότι η πίστη δεν βοηθά, αν το εφαρμόζουμε έτσι. Οπότε πρέπει να μην είναι αποτρεπτική στο να δούμε τι δικέ μα ευθύνε. Ευχαριστώ. Ότι είναι ακριβώς με το να δουλέψεις για τον εαυτό σου μέσα από πίστη. Διότι λέω το ευθέως. Εάν δεν αναγνώριζα μία δικαιοσύνη ανώτερη από ότι υπάρχει στη γη, διότι δεν υπάρχει στη γη δικαιοσύνη, και αν δεν καταλάβουμε κάποια πράγματα και δεν τα ξεδούσα και αν δεν ένιωθα ότι υπήρχε στήριγμα από τους αόρατους κόσμους, θα καταντούσα οι επαφές που λέτε ότι έχετε. Εντάξει, εγώ δεν λέω ούτε ναι ισχύουν, ούτε δεν ισχύουν. Και θα πω και κάτι άλλο. Δεν είστε εδώ για να σας θέσω εγώ την, αν θέλετε, την δική μου θέση. Απλά αυτό που εσείς αξιολογείτε από αυτές τις... Αν θέλετε επαφές, τι λένε, θα ξεπεραστεί, απλά έτσι για πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να πάρετε τον επίλογο της κυρίας Λαζάρου. Μας δίνονται πολλά μηνύματα αγάπης και αισιοδοξίας, μας δίνονται επίσης μηνύματα ότι ναι, μέσα από πολύ πόνο βγαίνουν κάποια αποτελέσματα, αλλά πρέπει να διορθωθείτε και θα διορθωθείτε ο καθένας μόνος του και η ευθύνη είναι πάνω σας. Την έκτη αίσθηση την αποδέχεται η ψυχιατρική. Όχι απολύτως. Λοιπόν, πειράματα. Έξω από να έχω διαβάσει. Απάνω σε αυτό δηλαδή δεν έχετε θέση, γιατρέ.
Άρα θα ξεπεραστεί η κρίση. Θα ξεπεραστεί, ναι. Αλλά θα χρειαστούν κάποιο χρονικό διάστημα. Είναι όμως η ελεύθερη βούληση, ναι. Και μόνο μέσα από τον καρμικό νόμο μπορούμε να αναγνωρίσουμε μια ελεύθερη βούληση. Και ότι εδώ που ήρθα και βρω αυτό το πρόγραμμα και τις δυσκολίες που έχω. Πρέπει να σταθώ. Πρέπει να σταθώ. Κλείσαμε, κυρία Λαζάρου. Πήραμε τον επίλογο από τον κύριο Αλεξόπουλο. Θεωρείστε. Ναι. Μια λέξη. Μια λέξη μόνο. Ναι. Θεωρώ ότι στο θέμα της αυτοκτονίας πρέπει να μιλούν ανοιχτά οι ψυχίατροι, να ανοίξουν, να χαμηλώσουν τις λίγες τιμές, δεν θα το πω αυτό, αλλά θα βοηθούσε στους χαλεπούς. Υπάρχουν και κρατικοί ψυχίατροι. Το κράτος πρέπει να δώσει, ναι, μεγαλύτερη, ειδικά στους νέους οι οποίοι τώρα, είναι και στην ειδικότητα μου, βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πολύ σωστά. Και δείχνουν οι τελευταίες έρευνες ότι είναι ψηλό. Τελειώσαμε. Ναι. Άρα ψηλά τα ποσοστά, ειδικά στους νέους, και πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε το πράγμα με ειδικούς, τους αγγέλους της ψυχιατρικής και ψυχολογίας. Σε νεαρά άτομα, Ελίτα. Ναι, ξέρω, sorry, δεν μπορώ. Εγώ ευχαριστώ τον Άγγελο που ήταν εδώ, ευχαριστούμε και τον κόσμο που μας πήρε τηλέφωνο. Εμείς θα είμαστε μαζί σας, όπως κάθε μέρα, πια την Δευτέρα. Έχετε καλά και να κρατάτε γερά. Θα σου πω, ο τρόπος που το λες...